Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air στην πρώτη εκπομπή. Για αυτή την εβδομάδα παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Χρήστα Θοντσαλτίδης, πού είναι? Νίκος Παπαδόπουλος, εδώ. Χρήστος Χιώσης, επίσης εδώ, πίσω από την κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα πούμε αρκετά. Θα σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, όλη την ειδησιογραφία από τον Άρη. Σε ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο και στο μπάσκετ είχαμε πραγματάκια και για τα υπόλοιπα τμήματα φυσικά ό,τι προκύψει και ό,τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής μετά από ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε 2 παιχνίδια για τα 2 μεγάλα τμήματα του συλλόγου. Μία νίκη, μια ισοπαλία, 2 αποτελέσματα που θα σχολιάσουμε παρέα και με εσάς μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας. Το στέλνετε στο 54526, ερώτηση, σχολιασμός, άποψη, ό,τι θέλετε εσείς και για το χθεσινό παιχνίδι του ποδοσφαίρου και για το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ το περασμένο Σάββατο κόντρα στον... ποιο παίζαμε ελκύωση? Με το Λαύριο, βεβαίως. Πήγα κερκίδα, φίλε, το Σάββατο εξαιρετικά ήταν. Ναι. Πάνω της ορολογίτης ήμουνα, για όσους είμαι. Αλλά πολύ, πολύ low profile. Λοιπόν, ωραία ήτανε στο παλέ το περασμένο Σάββατο. Είδε ένα Αλεξάνδρου που με το Λαύριο δηλαδή, τώρα που δεν είναι εμπορικό αντίπαλο, έτσι. Είχε τόσο κόσμο. Αλλά έτσι είναι ο Άρης, έτσι είναι και ο κόσμος του Άρη. Στο μπάσκετ. Όχι τόσο στην μπάλα, αλλά στο μπάσκετ είναι. Και ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα γενικότερα. Θα ήταν ωραία αν είχε και κόσμο του Άρη χθες στη Λάρισα. Είναι η αλήθεια, στην LFC Αρίνα. Όπου η ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0. Με τους Θεσσαλούς, σε ένα αποτέλεσμα που αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση στον Άρη και έβγαλε και θετικά, νομίζω, κάποια θετικά και αδυναμίες που έχει η ομάδα και έχουν να κάνουν κυρίως με τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Ένας Άρης ο οποίος πήγε χθες κόντρα σε μια ομάδα που είναι αίτητη συνέδρα της από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει υποχρεώσει και την ΑΕΚ στραβοπάτημα η Λάρισα σε ένα 0-0 στην LFC Αρίνα. Πήγε κόντρα σε μια ομάδα που είναι σε καλή κατάσταση. Είναι η αλήθεια, η ομάδα του Φέστα το τελευταίο διάστημα. Πήγε με μια αποστολή ανάγκης, έχοντας 5 απουσίες, 5 τραυματισμούς. Προσθέθηκαν άλλοι 2 χθες στο ιατρικό δελτίο. Με τον Κωνσταντινίδη να πληρώνει τον κακό αγωνιστικό χώρο, αυτό το χωράφι πραγματικά, δεν είναι αγωνιστικός χώρος βασικά, χωράφι είναι στο οποίο παίζεται ποδόσφαιρο και περιμένουμε σήμερα το απόγευμα τα νεότερα όσον αφορά τον τραυματισμό του μετά την μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί ο 25χρονος μπακ από τον γιατρό του Άρη, τον Βαγγέλη τον Πανταζή. Έχουμε τον Βέλεθ ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός χθες και θα απουσιάσει για τις επόμενες περίπου 10 μέρες, έχοντας υποστεί μια θλάση πρώτου βαθμού. Χάνει σίγουρα το μάτς στη Λιβαδιά. Πολύ δύσκολα νομίζω ότι θα είναι 100% έτοιμος για να παίξει κόντρα στην Ξάνθη. Γιατί μπορεί να είναι έτοιμος σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά πάντα υπάρχει και το ρίσκο σε αυτές τις περιπτώσεις να επιστρέψει από θλάση. Και επειδή ο Βέλεθ έχει ξαναπάθει με παρόμοιο τρόπο τη φετινή σεζόν, δεν αποκλείεται να προφυλαχθεί από εκείνο το παιχνίδι, ακόμα και αν είναι σε έναν ικανοποιητικό βαθμό έτοιμος ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Και εκεί που λέγαμε χωρίς το Κιώση τι θα γίνει να τραυματιστεί ο Βέλεθ ή ο Δελιζής, τραυματίστηκε ο ένας και ο Άρης, αν εξαιρέσουμε τον νερό τον Μπακαλιάνη, έχει μείνει με έναν κεντρικό αμυντικό, τον Γιώργο τον Δελιζήση. Έχει μείνει με τη λύση ανάγκης για τα στόπερ που ακούει στο όνομα του Μιτζέν Μπάσα και αγωνίστηκε χθες ο Αλβανός μέσος δίπλα στον αρχηγό του Άρη σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Έχει έναν Ματέο Γκαρσία ο οποίος συνεχίζει να παρουσιάζει μια κακή εικόνα, μια προβληματική εικόνα, αλλά δεν έχει κι άλλη επιλογή ο Παντελίδης αυτή τη στιγμή. Έχει έναν Γάλλο μεσοπιθετικό ο οποίος είναι φιλότιμος και το παλεύει μπροστά στην επίθεση, αλλά δεν είναι φορ για να μπορέσει να βοηθήσει στον απαιτούμενο βαθμό μπροστά. Γιατί, δική μου γνώμη, αν στην φάση που ο Γκόικοβιτς βγάζει το πλασίο την κοινή υπήρχε κάποιος άλλος σε θέση του την κοινή, ένας πιο κλασικός επιθετικός, νομίζω ότι θα μιλούσαμε εκείνη τη στιγμή και για το 0-1. Αλλά ο την κοινή δεν είναι φορ, είναι άξιος συγχαρητήριων για την προσπάθεια που κάνει μπροστά, έδωσε πολλές μονομαχίες χθες. Ήταν ο πρωταγωνιστής στις κλασικές ευκαιρίες του Άρη, ο Γάλλος, στην φάση στο 27,
στο πέναλτι το οποίο κέρδισε από το Ζίζιτς, αλλά Φωτιάδης δεν το έδωσε. Στην κεφαλιά που είχε στο δεύτερο μέρος, στο 78, αν θυμάμαι καλά. Και μαζί με τον Τιγκινί από κοντά ήταν και ο Μιχάη Κόρχοτ. Ο Ούγκρος ήταν το νέο πρόσωπο χθες για τους Κιτρινόμαυρους στην LFC Arena. Αυτός μαζί με τον Τιγκινί στην ουσία δημιούργησαν ό,τι καλό είχε ο Άρης μεσοπιθετικά. Ήταν ένας παίχτης που περιμέναμε σίγουρα με ενδιαφέρον να τον δούμε. Δεν αγωνίστηκε στη φυσική του θέση, αυτή δηλαδή του αριστερού μπακ, εκεί όπου βρέθηκε πάλι ο Βαλεριάνος και τα πήγε αρκετά καλά για ακόμα ένα μάτς ο 25χρονος μπακ. Είδαμε ένα Κόρχο το οποίο, παρά λοιπόν το γεγονός ότι δεν έπαιξε τη φυσική του θέση, το ότι ήταν το πρώτο του μάτς με την ομάδα, έκανε ένα πολύ θετικό ντεμπούτο και νομίζω ότι μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό για τον Ούγκρο αυτό που θα πω, αλλά φίλε Κώστα, ο Ντιγκινί κανονικά είναι πλάγιος, δεν είναι center forward ο Ντιγκινί, και υπό προϋποθέσεις, όπως τον είδαμε και σε μεγάλο διάστημα της φετινής σεζόν, μπορεί να αγωνιστεί και πίσω από τον Φορ. Αλλά δεν είναι Φορ σε καμία περίπτωση ο Νικολά Ντιγκινί. Λοιπόν, και για να συνεχίσω αυτό που λέω για τον Κόρχουτ, μπορεί να ακούσει λίγο υπερβολικό αυτό το οποίο θα πω, αλλά ο Ούγκρος είναι ένα καλό παράδειγμα το χθεσινό του παιχνίδι για το πώς πρέπει να παίζει ο Άρης γενικότερα και να παίζουν και οι ποδοσφαιριστές γενικότερα. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έδειξε ότι παίζει πάρα πολύ απλά, έχει μια πλότητα στο παιχνίδι του, παίζει πολύ μυαλωμένα, έχει αντίληψη του χώρου και έχει ένα πολύ βασικό στοιχείο, το ότι παίζει σε πρώτο χρόνο και δεν καθυστερεί την ομάδα. Άμα προσέξετε και στην μπάσα που βγάζει στον Τιγκινί στο πρώτο ημίχρονο και στη σέντρα που βγάζει στον Τιγκινί στο 78, όλα τα κάνει με τη μία και τα δύο, και οι περισσότερες ενέργειές του ήταν έτσι. Για τους λάτρεις της στατιστικής, στις 30 επαφές που είχε ο Κόρχουτ με την μπάλα, 25 ήταν σε πρώτο χρόνο. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό και να πει κάποιος, κάτσε ρε Παπαδόπουλε, παιχνίδι είναι, τώρα τον είδαμε. Είναι σημαντικό όμως αυτό το στοιχείο, παιδιά, στο σύγχρονο πλέον ποδόσφαιρο, να πει την μπάλα με τη μία. Και όσοι βλέπουν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το βλέπουν πολύ από τις ομάδες στο εξωτερικό. Ήταν γενικότερα πάντως ένα καλό ντεμπούτο για τον Ούγκρο. Είναι ένα από τα θετικά τα οποία κρατάμε χθες. Και είναι νομίζω θετικό σίγουρα ότι ο Άρης πήρε το βαθμό της οπαλίας κάτω από δύσκολες συνθήκες που πήγε στην Λάρισα. Συνθήκες που έγιναν πιο δύσκολες στη διάρκεια του παιχνιδιού και όντας γενικότερα σε μια πολύ πιεστική, δύσκολη περίοδο από μεταγραφικής απόψεως, από εγωνιστικής απόψεως. Μια ομάδα που βρίσκεται στα σκοινιά, νομίζω, και οι παίχτες και ο προπονητής και οι άνθρωποι που την τρέχουν, δηλαδή ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Μπορεί σε άλλους να φαίνεται λίγο άσχημο το ότι λέμε όλα αυτά τα πράγματα για μια ισοπαλία στη Λάρισα, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεδομένο των συνθήκων είναι ένας βαθμός για τον Άρη ικανοποιητικός. Και είναι ένας Άρης που με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή, με την καθυστέρηση στο μεταγραφικό, με τους πολλούς τραυματισμούς που αποτελούν έναν αστάθμητο παράγοντα στο ποδόσφαιρο και δεν μπορείς να προβλέψεις, γιατί αν δεν είχε ο Άρης αυτούς τους τραυματισμούς που είχε, θα ήταν σίγουρα καλύτερα για τον Παντελή τα πράγματα και θα είχε και περισσότερες επιλογές, ας πούμε, για παράδειγμα, στο χθεσινό μάτς. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Είναι η αλήθεια. Και λειτουργεί, νομίζω, ως ελαφρυντικό για τους ανθρώπους του Άρη, διότι ναι, μεν έχοντας φτάσει 21 του Γενάρη, είναι πλέον δεδομένο ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στο κομμάτι των μεταγραφών. Αλλά από την άλλη, δεν περίμεναν και στον Άρη ότι τη Δευτέρα θα τραυματιστεί ο Γκάμα και θα χάσει τη χρονιά, ότι χθες ο Βέλε θα πάθει θλάση, ότι ο Κωνσταντινίδης θα πάθει, δεν είναι σίγουρο ακόμα, είναι πιθανό να υπέστη νέα ρήξη χιαστών στο δεξί του γόνατο, ή ότι θα καθυστερήσει του Σόουζα η επιστροφή κ.ο.κ. ή ότι θα υπάρχει και το πρόβλημα, το σιώπη το οποίο υπάρχει τις τελευταίες ημέρες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα υπολογίζεις. Όσο και προσπαθείς να τα προβλέψεις, κάποιες φορές θα βγεις λίγο εκτός προγραμματισμού. Και αποτελεί όλο αυτό ένα ελαφρυντικό για τους ανθρώπους της ομάδας
Όσον αφορά το γεγονός ότι υπάρχει σίγουρα μια καθυστέρηση στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ. Μια ενίσχυση που πλέον ο Άρης αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να κλείσει τα κενά τα οποία υπάρχουν. Αλλάζει, είναι πιθανό να αλλάξει πάλι τον σχεδιασμό του ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κωνσταντινίδη. Το έκανε πριν λίγες μέρες με τον Γκάμα. Τώρα είναι πιθανό να το κάνει ξανά. Έχοντας μπροστά του, όχι μπροστά του, έχοντας ως προτεραιότητα να αποκτήσει σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό, έναν φορ, έναν εξτρέμ μέχρι πριν λίγα 24 ώρα και δεν αποκλείεται να πάρει και ένα δεξιό μπακ. Είναι πολλά τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη ανάγκη της ενίσχυσης αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει και το απρόβλεπτο, αλλά δεν μπορεί ο Άρης να συνεχίσει για πολύ πλέον ακόμα με αυτή την κατάσταση και με τον Σάβα Παντελίδη να παίζει τον αλχημιστή βάζοντας τον Γκόρχουτ που είναι αριστερό μπακ σε ρόλο εξτρέμ, βάζοντας τον Μπάσα σαν στόπερ, βγάζοντας από την Αφθαλήνη ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονταν και πάλι καλά που μείνουν αυτά τα παιδιά τελικά και δεν βρήκαν ομάδα. Εντάξει. Ή επιμένοντας με τη χρησιμοποίηση του την κοινή στην κορυφή της επίθεσης που δεν έχει και άλλη επιλογή ο άνθρωπος, έτσι. Και δεν βγάζω όλα αυτά, με όλα αυτά δεν βγάζω τον Παντελίδη εκτός της εξίωσης. Ο Παντελίδης έχει τις ευθύνες του σε άλλα ζητήματα. Σε αυτό δεν μπορεί να έχει την ευθύνη του. Έχει ζητήσει κάποιους παίκτες, περιμένει και αυτός να έρθουν. Okay. Ευθύνη του Παντελίδη είναι κυρίως στο αγωνιστικό, στη διαχείριση. Και νομίζω ότι χθες από τον Άρη, για να το μαζέψουμε λίγο, θα πούμε βέβαια συνέχεια περισσότερα και με τον Χρύσανθο που θα έρθει στην παρέα μας κάποια στιγμή. Δεδομένων των συνθήκων, δεδομένων των απουσιών, του αγωνιστικού χώρου, της κατάστασης του αντιπάλου και του γενικότερου κλίματος στην ομάδα, η εμφάνιση του Άρη ήταν ικανοποιητική. Και είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Μην κοιτάτε με ποιον έπαιζε, κοιτάτε πώς ήταν η ομάδα. Και πλέον νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε από το. Να απομακρυνόμαστε από ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψη που λέει ότι εγώ είμαι Άρης, αυτή είναι η Λάρισα, πρέπει να πάω να νικήσω. Αν μπορείς και ας ευνοούν οι συνθήκες και η κατάστασή σου να πας να νικήσεις. Αν όμως δεν μπορείς και δεν σε ευνοούν οι συνθήκες, τι θα κάνουμε δηλαδή. Μόνο με το Άρης είσαι και τη φανέλα δεν γίνονται. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο και ο σύγχρονος αθλητισμός έχει αλλάξει πολύ πλέον. Άρα λοιπόν στον Άρη πρέπει και ορθώς είναι ικανοποιημένοι με το βαθμό σου πάλι. Σίγουρα έχουν μέσα τους και μια πίκρα έτσι μικρή. Γι' αυτό είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι άφησε μια γλυκόπικρη γεύση ισοπαλία. Γιατί ξέρανε στον Άρη ότι είδανε βασικά βάσει και της εξέλιξης του παιχνιδιού και των φάσεων που είχαν ότι θα μπορούσαν να πάρουν ακόμα και το μάτς. Με αυτές τις έστω δύο κλασικές ευκαιρίες που είχαν. Θα μπορούσαν όμως να το χάσουν κιόλας. Γιατί η Λάρισα έχει ένα δοκάρι. Έχει και τη φάση με τον Παρκέν στο πρώτο ημίχρονο. Όλα πρέπει να τα προσεγγίζουμε ρεαλιστικά. Είτε το αγωνιστικό, είτε το μεταγραφικό στη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Και πάντα να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και ο αντίλογος. Όπως λέμε εμείς τώρα ότι υπάρχει σίγουρα μια καθυστέρηση στο μεταγραφικό, μπορεί να γυρίσει ένας άνθρωπος του Άρη και να πει ότι εμείς δεν θέλουμε να φέρουμε για να φέρουμε. Και θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Και αυτό σίγουρα έχει βάση, αν το πούν οι άνθρωποι του Άρη. Γιατί αν βιάζονταν και έφερναν στην αρχή του Γενάρη, ας πούμε, έναν παίχτη για την επίθεση, ο οποίος δεν μπορούσε να στρίψει, θα τα ακούγανε πάλι. Απλά πλέον, έχοντας ακόμα 10 μέρες περίπου μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη, και έχοντας και τη χθεσινή εικόνα, και έχοντας και ένα δύσκολο μάτς στη Λιβαδιά την Κυριακή, και ένα ακόμα πιο δύσκολο μάτς την άλλη Τετάρτη στα Πηγάδια με την Ξάνθη. Ωραίο το πέναλτι της Ξάνθης, Χριστοκιώση, Το είδες, εξαιρετικό φίλε. Τι να κάνουμε, φίλε. Όταν αλλάζουν οι καταστάσεις, Χρήστο μου, αλλάζουν πολλά πράγματα τώρα, εντάξει. Για παράδειγμα, το πέναλτι του Άρη χθες, δεν ασχολείται άνθρωπος. Αν το κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ή άλλη ομάδα, θα βλέπαμε καθηγητές διαιτησίας να παρελάβουν από τις αθλητικές εκπομπές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και να λέγανε αυτό το πέναλτι δόθηκε στον Παναθηναϊκό, ντροπή. Αυτό το πέναλτι δόθηκε στον ΠΑΟΚ, ντροπή. Εντάξει. Επειδή ήταν στον Άρη, δεν ασχολείται άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά, κυβερνάται από το επικοινωνιακό κομμάτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
Θα πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια. Αυτά σαν ένας πρώτος πρόλογος έτσι, για το χθεσινό παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι τα Alter Ego, η κορυφαία ανδρική ένδυση. Έτσι, για τους άνδρες που ακούν την εκπομπή, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που ακούν την εκπομπή και στο γιος, φυσιολογικό. Λόγω του χρήσαν, έτσι, όχι λόγω με. Λοιπόν, 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία το πρώτο κατάστημα. Πασαλίδου 35 στην Καλαμαριά το δεύτερο. Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης το τρίτο κατάστημα και alterengofashion.gr. Και αν θέλετε να τσιμπήσετε κάτι, θα καλέσετε στο 62-85-86 το Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της πόλης, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Βλέπω έχει στείλει και 7.79 ήδη τα πρώτα του μηνύματα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε ολικά και τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε για την ώρα στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπρο 107,4. All About Harrison Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστατο Τσαλτίδης συνεχίζει να αγνοεί την αλήθεια. Νίκος Παδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Χρήσου και ως τη ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 545-26. Ο οποίος Χρήστατος θες κρύωνε, φίλε, στην έλευση Άρινα. Πολύ. Δεν ξέρω γιατί τον έπιασε αυτό το. Έφερε ζακέτες, έφερε μπουφάν, έφερε. Μάλλον την άρπαξε και έφυγε. Αλλά δεν ενημέρωσε κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο φίλος 779. Από τον Νοέμβριο γράφω για νέο αγιασμό. Η κακοτυχία μαζί με τη μύρλα τη γλωσσοφαγιά δείχνουν ακόμα πιο έντονα την αργοπορία ενίσχυσης. Με δέλη μπάσα πάμε λιβαδιά. Μην το δένεις και κόμπο. Λοιπόν, γιατί αν ο Άρης πάρει ένα στόπερ μέχρι την Τετάρτη, όπως μπήκε και ο Κόρχουτ και έπαιξε, μπορεί να γίνει το ίδιο και με ένα κεντρικό αμυντικό. Που θα έρθει μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, και θα είναι και ένας παίχτης που θα έχει παιχνίδια αυτό τα πόδια του και θα έχει αγωνιστικό ρυθμό. Την ώρα που βράζουμε ως οργανισμός στο ζουμί μας, με χειμερινό σχεδιασμό και αργοπορία, η Ξάνθης μπρόχνεται έντονα, ενώ εμείς είχαμε πάλι κόντρα τον Φωτιάδη Καστοριάς. Ναι, όντως. Η διαιτησία με το πέναλτι που δεν δόθηκε χθες στον Άρη ήταν πάλι αρνητική πρωταγωνίστρια, και όχι μόνο με το πέναλτι που δεν έδωσε ο Φωτιάδης. Γενικότερα με την ανοχή που έδειχνε ο ρέφερ του χθεσινού παιχνιδιού στο πολύ σκληρό παιχνίδι της Λάρισας. Εντάξει, περιμέναμε ότι θα πάει το παιχνίδι στη δύναμη σε έναν τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Και από τη στιγμή που είχαμε μια ομάδα τη Λάρισα που δεν παίζει ποδόσφαιρο, να πεις ποδόσφαιρο, και έναν Άρη που προσπαθεί αλλά δεν του βγαίνει πάρα πολύ, αλλά έδειξε μεγάλη ανοχή σε αρκετά μαρκαρίσματα των παιχτών της Λάρισας ο Φωτιάδης, και νομίζω ότι τουλάχιστον ένας δηλαδή θα έχει πρέπει να έχει μια κόκκινη. Ο Φατιόν σίγουρα. Ο οποίος κλωτσάει και τη μάνα του. Εξαιρετικός ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, η ΠΑΕ ας δράσει επιτέλους και εμείς ας μειώσουμε τη μύρλα. Συνεχίζει 779. Η Ξάνθη είναι ο βασικός αντίπαλός μας και να το πάρουμε χαμπάρι όλοι. Στον πόντο λέει θα κρυφθούν όλα. Και εδώ μου κάνεις μια ωραία πάσα. Για να συνεχίσω λίγο το σκεπτικό μου. Ότι αυτή τη στιγμή στη δεδομένη φάση που βρίσκεται το πρωτάθλημα και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Άρης, ο βαθμός χθες ήταν ικανοποιητικός. Γιατί ο Άρης μέσα σε όλα αυτά τα οποία καταγράφουμε είναι έναν πόντο από την πεντάδα. Αυτή τη στιγμή βασικά είναι ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό. Αλλά η συνέκτη θέση τυπικά. Και ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με τη Λαμία σε 7. Άρα μπορεί να πάει η διαφορά από την πεντάδα στους 3 βαθμούς. Οκ. Έστω και έτσι είναι ικανοποιητικά. Δεν πρέπει όμως ο Άρης να βρεθεί ξανά στη διαδικασία που βρέθηκε μερικές φορές στο παρελθόν, να κυνηγάει. Να θυμίσω τη Λάρισα που είχε γίνει Μπαρτσελώνα. Να θυμίσω τον Ολυμπιακό Βόλο που είχε γίνει Μπαρτσελώνα. Τώρα μπορεί να είναι η Ξάνθη φέτος που θα γίνει Μπαρτσελώνα. Άρα ο Άρης, έχοντας πάθει στο παρελθόν, θα πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο και άμεσα και μεταγραφικά και αγωνιστικά για να μην μπει πάλι σε αυτή τη δικασία. Να κυνηγάει. Να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Ναι, έχει και το μάτς με τον Πανιούνιο που τον ευνοεί σχετικά το πρόγραμμα, γιατί δεν έχει τα ντέρμπι, γι' αυτό τον ευνοεί το πρόγραμμα, και έχει απέναντί του αντιπάλους που είναι στα μέτρα του. Και να σταθεροποιηθεί, να αρχίζει να σταθεροποιείται
σιγά σιγά στην πεντάδα. Μπορεί να το κάνει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει, γιατί αν αρχίσει σιγά σιγά, έχει επιστροφές στο κομμάτι των τραυματισμών και προχωρήσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός και έρθουν οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές, μπορεί να το κάνει ο Άρης, γιατί δεν το κάνει. Για μένα, Γενάρη το λέμε τώρα, Απρίλη-Μάη θα κρυθούν όλα, πρέπει ο Άρης πρώτα απ' όλα να έχει στο μυαλό του να αποφύγει αυτή τη διαδικασία. Γιατί είναι ψυχοφθόρα διαδικασία για όλους μας και πρωτίστως για την ομάδα. Αλλιώς λειτουργείς όταν κυνηγάς. Αλλιώς λειτουργείς όταν είσαι σε μια θέση ισχύως και σε κυνηγάνε. Βέβαια στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν παίζονται όλα μέσα στο γήπεδο. Γιατί είδαμε τι πέναλτι πήρε η Ξάνθη χθες. Και αναφέρομαι στον παράγοντα της διαιτησίας και των ανθρώπινων λαθών, τα οποία υπάρχουν στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, μην πάει το μυαλό κάποιο στο πονηρό. Εντάξει. Θα μιλάμε και ξύλινα, αλλά θα λέμε και την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που επικρατεί. Και όσοι είδανε χθες, καταλάβανε τι πάει να γίνει πλέον. Γι' αυτό ο Άρης θα πρέπει να ενισχυθεί όσο το δυνατόν καλύτερα αγωνιστικά, γρήγορα πλέον, και να έχει στο μυαλό του να αποφύγει πρώτα αυτό το πράγμα. Να μην βρεθεί να κυνηγάει. Γιατί στο παρελθόν δεν του έχει βγει σε καλό το κυνηγητό. Αυτό από την μπάσα που μου έγανε και ο 779 με το μήνυμα το οποίο έστειλε. Όσον αφορά τον Κωνσταντινίδη, μέχρι τις 7 μπορεί και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να έχουμε οριστικά τα μαντάτα. Ο παίχτης υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε μαγνητική. Θα πάει να πάρει τα αποτελέσματα. Θα τα δει με τον γιατρό της ομάδας, τον Βαγγέλη τον Πανταζή. Και αναλόγως θα δουν τι θα γίνει. Μήπως έχετε δει πουθενά τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα μου συνήθως. Είναι μέσα. Δεν είναι, λέτε. Όχι, τον μπισκοτάκι το τσίμπησες όμως. Όχι που θα το χάριζες, λοιπόν. Γιατί τώρα το ψάχνουμε, δεν ξέρω. Μήπως έχει πάθει κάτι. Βρε, και το μεσημέρι εδώ ήτανε. Τώρα δεν ξέρω που εξαφανίστηκε. Και είναι τυπικό αυτά. Συνήθως ενημερώνει, λέει, Νίκο, θα αργήσω. Να ξέρεις, θα γράφω κάτι, θα έρθω μετά. Τέλος πάντων. Είναι πιθανό λοιπόν μέχρι τις 7 να έχουμε και ενημέρωση όσον αφορά το θέμα του Κωνσταντινίδη. Για το Βέλεθ είπαμε. 10 μέρες εκτός. Όχι, ρε φίλε. Βάλει χειροκροτήματα από κάτω. Έχεις κανένα ηχητικό με χειροκροτήματα. Βάλει χειροκροτήματα. Φίλε, τι να κάνω, ρε φίλε. Πρέπει να ολοκληρώσω τις μεταγραφές. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Εντάξει. Να τις πω. Ε? Να τις πω. Δεν πειράζει. Καταθέσαμε εδώ πέρα ποδοσφαιρική άποψη. Δεν πειράζει. Έρχεται και εσύ. Ποδοσφαιρική άποψη κατέθεσες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Να πω εγώ τον παίχτη που παίρνω Άρης. Ε? Τι έψιλον. Ποιο να, φίλε. Σήμερα ή αύριο. Πες μας τι θες. Ο Άρης. Οπα. Πάνω το γράμμα. Τι. Σήμερα ή αύριο. Θα πάρει παίχτη. Το αργότερο. Ναι. Αύριο είναι το αργότερο. Θα κλείσει ποιον. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή. Όνομα δεν θα πούμε. Όχι, δεν θα ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα. Είναι ο Extreme. Αγωνίζεται ως 4 και ως Extreme. Μπορεί να παίξει και ως Extreme. Και είναι πραγματικά μια εξαιρετική βάση βιογραφικού. Τα ακούγεσαι, φίλε. Τι. Αυτός που είπαμε, ναι. Ωραία. Εξαιρετική. Τους έχουμε συνεννοηθεί. Τα δεν είδα, δεν ξέρω, δεν άκουσα από μένα. Εντάξει, οκ. Okay. Εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Για τον ίδιο λέμε. Για σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί, περίμενε. Κάτσε, να στείλει το χαρτί η ομάδα. Λοιπόν, και εμείς είμαστε κύριοι. Σωστό, είμαστε, σωστό. Δεν σωστό. Θέλουμε να ανέβει 30, 40, 50 χιλιάρικα η τιμή για να το γράψουμε πρώτοι. Σωστό. Δεν μας ενδιαφέρει για πράγματα. Αυτό. Είναι καλή περίπτωση. Είναι όντως. Είναι καλή περίπτωση ο ποδοσφαιριστής. Έμπειρος παίχτης. Με παραστάσεις. Και έμπειρος και παραστάσεις και καλός. Το βιογραφικό του είναι μια χαρά. Τώρα στο γήπεδο, ρε φίλε, θα το δούμε να παίζει. Και ο Μαυράη έμπειρος με παραστάσεις ήταν. Okay. Λοιπόν, σήμερα είναι πιθανόν να τελειώσει το θέμα. Mm-hmm. Πιθανόν είναι να τελειώσουμε το τέλος της εκπομπής. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε. Όχι. Το έχεις έτοιμο. Τι? Έτοιμο να το έχεις, θα βγει. Έτοιμο το έχω. Ναι, τι 7, τι 8. Τι αύριο το πρωί. Επίσης, ο Άρης μέχρι την Τετάρτη, ναι,
Καλώς εγώ των πραγμάτων, αλλά δεν είναι σε αυτό το στάδιο που είναι του, του 4 Extreme. Θα κλείσει και το στόπερ. Θα κλείσει και το στόπερ. Και. Ναι, και. Είναι ανάμεσα στο να κλείσει τον Φετβατζίδη. Ναι. Ή έναν ακόμα δεξιό μπακ. Άρα. Άρα μπορεί να πάμε για δύο εξτρέμ. Ποια είναι τα δύο εξτρέμ, ρε φίλε? Είπες ότι ο άλλος μπορεί. Ο άλλος που λέμε. Φορ θα παίζει. Αλλά παίζει και αριστερά. Καλά, δεν είναι το, τα φορ όλα είναι 90. Εντάξει, παίρνει ένα διαφορετικό στυλ επιθετικού με αυτό. Δεν θες. Έχω το γιουνές. Έχει το γιουνές για ψηλό. Αυτό είναι πιο κοντά. Έχω το γιουνές. Έχω τον Τικινή. Ναι, ναι, ναι. Και έχω και έναν ο οποίος αν ήταν χθες. Ναι. Και έβγαινε στη φάση του Τικινή. Θα το είχε καρφώσει στο, στο δεξί παραθυράκι. Ο συγκεκριμένος, ναι, μπορεί. Τι μου λες τώρα. Είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή. Ενεργός είναι, σε ομάδα είναι. Κανονικά παίζει. Έχει παίξει, μην αρχίσει. Μην πω τίποτα. Μην παρασύρει. Μην μου παρασύρει άλλο. Μακάρι. Έχει καλές, έχει καλές συστάσεις. Οι συστάσεις είναι εξαιρετικές. Ναι, 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 είναι καλές όντως. Και είναι καλύτερες από τον Μπρούνο Γκάμα. Αυτό ισχύει. Ναι. Οι συστάσεις είναι καλύτερες από τον Μπρούνο Γκάμα. Και είναι παίχτης που. Αλλά ας βάλει την υπογραφούλα. Ναι. Όχι, αυτός έχει συμφωνήσει βασικά. Ναι. Να βάλει την υπογραφούλα η ομάδα που περιμένουμε. Γιατί το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και ο Άρης θέλει να τον πάρει τώρα. Έτσι. Έτσι. Και μετά βλέπουμε. Τσοκ Γιουζέλ. Και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρέμεστα. Αυτά λοιπόν θα τα πει αύριο ο πρόεδρος. Την ώρα τη φιξάρουμε για να κάνουμε το πρόγραμμα. 3:30 πιστεύω είναι η σωστή ώρα. Καλή ώρα γιατί μετά. Έτσι θέλει ο κύριος Αγόρας. Γι' αυτό μου είπε ο Γιώργος. Τρεις η ώρα θέλει. Μετά θα βγούμε εδώ πέρα στα παιδιά που θα είναι εδώ και θα αναλύσουμε. Θα έρθεις εσύ. Εννοείται. Α. Πάλι πας να χώσει κόσμο να το φέρεις εδώ πέρα. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή γιατί. Θα πάμε συνέντευξη τύπου του πρόεδρου της ΠΑΕ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να τραβάω βίντεο και τέτοια εγώ. Άρα υπάρχει χρησιμότητά σου. Ωραία, ευχαριστώ. Επίσης ετοίμασε το πεζό για να πας στην Τρίπολη. Μαζί μου. Τι? Με το πεζό στην Τρίπολη. Με το πεζό στην Τρίπολη, Χρήστα, είμαστε πολύ χλωμά. Αεροπλανάκι, Αθήνα. Ναι. Φύγαμε. Δεν χρειάζεται, τότε πάω μόνος μου. Πας μόνος. 7 ώρες είναι, Χρήστα, στην Τρίπολη. Αεροπλανάκι, Αθήνα, πάω ναι. Μόνος μου. Ναι, ναι. Παίρνω από εκεί το κτέλ, τι έχει και πάω Τρίπολη και γυρίζω. Μάλιστα. Απλά θέλω στην επιστροφή να με αφήσει στην Αθήνα. Γι' αυτό, αυτό είναι το σχέδιό μου. Καλά να περάσει την Τρίπολη, Χρήστα. Δευτέρα είναι το μάτς. Καλά να περάσει την Τρίπολη. Άλλο αυτοκίνητο δεν έχουμε. Καλά να περάσει την Τρίπολη, Χρήστα. Να είσαι καλά. Ο δικός. Καταρχήν δεν είναι 7 ώρες, είναι 5 πλέον από την Ιόνια. Πώς τη λένε, Ιόνια οδός λέγεται. Θες να το ψάξουμε τώρα? Όχι, φίλε, 11 Φεβρουαρίου είναι το μάτς. Πρώτα θα πάμε στην Ξάνθη. Έχουμε Λιβαδιά, Χρήστα, Τετάρτη, 4 ώρες δρόμος. Λιβαδιά, μόνο 4 είναι. Ναι. Γιατί πόσο νομίζω ότι είναι? Να μην πάω από το Σάββατο. Εσύ πήγαινε από το Σάββατο. Στους Δελφούς. Εμείς αρθούμε την. Στους Δελφούς. Mm. Τι έκανες, φίλε? Θα μείνω εκεί. Στους Δελφούς. Όχι, δεν πάω. Ξανά θα πάμε το δικό. Συνεχίζει να βγάζει συνέχεια την τουριστική σου διάθεση. Φίλε, πάω και παίρνω αποτελέσματα. Πήγα χθες και έφερα. Πήγες. Την ισοπαλία. Πήγα, δεν πήγα. Πήγες. Πήγα, δεν πήγα. Η εκπομπή, ρε, φίλε, πήγε. Η εκπομπή πάει έτσι κι αλλιώς. Πήγε εκπομπή. Κρατήσαμε φίλε, το 0. Με όλους τους συντελεστές της. Κρατήσαμε το 0. Αυτό πολύ βασικό χθες. Όντως. Λοιπόν, περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. 7 ώρες 23 λεπτά από την Ιωνία εδώ. Γεια σου, Χρήστα. Πώς? 7 ώρες 23 λεπτά από την Ιωνία εδώ. Ποιο, με τι θα πας, περπατώντας? 658 χιλιόμετρα είναι, Χρήστα. Να ρωτήσουμε τα παιδιά του ΠΑΟΚ πώς πήγανε. Αεροπορικός. Όχι. Όχι. Όλοι με αυτοκίνητο πήγανε. Όλοι. Ο Κόλκας πήγε με αυτοκίνητο στην Τρίπολη. Ναι. Πάρε τον Κόλκα, να βγει στον αέρα τώρα. Όχι, εντάξει, με τον πάρει. Λοιπόν. Τώρα που θα βγει, πάρ τον καιρό να τον. Πάντα πάνε με. Έτσι πάνε. Έτσι πάνε πάντα. Μην νομίζεις. Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Στην Πάτρα πόσο είναι? 5 παρά είχαμε κάνει τότε. Πέρυσι. Και από την Πάτρα στην Τρίπολη είναι 1,5 ώρα, ρε φίλε. Τρελός είσαι. Πάτρα Τρίπολη είναι 1,5 ώρα. Θα το βρούμε και αυτό, ρε Χρήστα. Εδώ πέρα είμαι εγώ για σένα τώρα. Περίμενε. Πάτρα. Περίμενε. Και είναι και Δευτέρα το παιχνίδι. Πάτρα. Εκεί που θα σκοράρει ο Τόνσο. Καλό. Καλό. Πάτρα Τρίπολη. Mm. 2 ώρες και 18 λεπτά. Από τι δρόμους βλέπεις, φίλε?
Έχουμε Εγνατία. Βλέπεις αυτόν εδώ. Η Πάτρα. Ο κύριος αυτό έτσι που πας. Πάτρα πας Κόρινθο και από Κόρινθο πας Τρίπολη. Βουνά έχει Χρύσανθε. Τι θα πάμε, σε 130 θα πάμε ή με αυτοκίνητο. Καλαμάτα έχει αεροδρόμιο. Α, τώρα αρχίζει να βαριέται. Πτήσεις δεν έχει. Τώρα αρχίζει να βαριέται. Η ομάδα πώς θα πάει. Αθήνα και από εκεί με λεωφορείο στην... Με την ομάδα πάω. Θα μπω στο πούλμα μετά από... Αυτός είναι. 7 χρόνια. Κανονικά ρε φίλε πάντα δεν έπρεπε να πει. Πάμε τους δημοσιογράφους μαζί μας. Πού. Στην Τρίπολη. Άλλες ομάδες θα κάνουν αυτά, φίλε. Αλήθεια είναι αυτό, Χρήσανδε. Και άλλα κάνουν άλλες ομάδες. Γι' αυτό εμείς ήμασταν ανεξάρτητοι και μπορούμε να ξεφωνίζουμε όποτε θέλουμε. Κατηγορία ηλεκτρική. Λοιπόν, τι. Τίποτα. Λοιπόν. Τι αυτό. Τίποτα. Safety car. Safety car, ευγύηση. Safety car. Κάθε Σάββατο με, πρωί. Περίμενε, 9 με 11. Το πεζό το 206 θα αντέξει να πάει μέχρι την Τρίπολη, πιστεύει 7 ώρες. Όχι. Το πεζό δεν αντέχει το μέχρι την Περαία. Τι, 2001. Μια χαρά θα πάρει. Ορίστε. Οικονομικότατα. Καταρχήν, φίλε, σου νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο. Οικονομικότατα. Πάρε μια. Ποια εταιρεία είναι φίλη μας. Ό,τι θέλει. Ορίστε, ρε φίλε. Μάνο θα βάλουμε και οδηγό το Μάνο. Τελειώσαμε. Το διπλό είναι σίγουρο. Σώθηκες μετά τέλος. Και βολεύει, φίλε, για το ταξίδι που λέγαμε. Θα πω ένα που το έχω κλέψει. Όλα καλυμμένα. Εδώ εγγύηση, ρε φίλε. Και διόδια όλα. Όλα. Να πω ένα που το έχω κλέψει έτσι βέβαια από συνάδελφο φίλο. Συναντηθήκαμε, κάναμε ένα reunion με τους συμμαθητές μου και λένε πόβο δημοσιογράφος αυτοκινήτου και δοκιμάζει αυτοκίνητα για τέτοια και έρχεται ο άλλος και άρχισε και μου μιλούσε για death metal και αυτά. Το λέω δεν πιστεύει, μου λέω πιστεύεις, το Θεό μου λέει όχι λέει δεν πιστεύω, το λέω άμα θες είναι οδηγός μαζί μου, λέω θα έχεις να πιστεύεις. Κατάλαβα πώς πήγε αυτός λοιπόν. Πάμε ποιο θα πάμε, σε τρεις ωρίτες Τρίπολη θα είμαστε. Να σου πω δεν πάμε τον Καρυπίδη που έτσι αλλιώς το πατάει που το πατάει. Καρυπίδης μένει Αθήνα. Σωστό. Α, πάμε Αθήνα και να μας πάρει ο πρόεδρος. Αθήνα, Τρίπολη, μισή ώρα. Λοιπόν, πτήση μέχρι Άραξο, ναι. Τότε ήταν άλλο. Δεν είχε τότε όμως Ρίο Αντίριο και τέτοια ρε Κώστα. Άλλο τώρα. Είδες πάλι να το σκέφτεται Χριστογιώργος πάλι και την Τρίπολη. Ανοίχτηκε στην αρχή, μετά είδε δύο ώρες. Έχω ραντεβού στην Αθήνα, γι' αυτό σου λέω. Επαγγελματικό, φαντάζομαι. Με τι άλλο ραντεβού να έχει ο πατέρας τεσσάρων. Τα άλλα ραντεβού και. Πώς. Πες τίποτα χοντρούλι. Εμένα είπες. Ή αυτόν. Αυτόν πλέον, ε. Αυτόν πλέον. Έχει δίκιο. Τι. Εσένα εννοούσε χοντρούλι. Να σε κάνω. Μια χαρά είμαι. Θες να βάλουμε να μετρήσουμε το λίπος. Αναλογικά. Σίγουρα έχεις περισσότερο. Στο 1. Φυσικά αφού είμαι 90. Ωραία, αναλογικά. Πάει λιγότερο θα. Και ο δίμετρος, φίλε, έχει πιο πολλά. Πολλά. Εκατοστά. Μη πισκοτώ, ρε. Λοιπόν. Ανάλυση έκανε του παιχνιδιού χθες. Έκανα, έκανα. Για τη μεταγραφή σας είπαμε, ο Άρης είναι κοντά. Ελπίζω μέχρι σήμερα το βράδυ να ανακοινωθεί κιόλας ή τέλος πάντων να ανακοινωθεί η συμφωνία. Συνάς έτοιμος. Βιντεάκι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε. Κυνηγάει την περίπτωση του Ρος για τη θέση του στόπερ, αλλά έχει άλλον έναν κεντρικό αμυντικό. Ό,τι είναι να κάνει πρέπει να το κάνει μέχρι Τετάρτη. Την Κυριακή στη Λιβαδιά, δίπλα στο Δελιζής, πριν ένα κανονικό στόπερ. Και όχι ο Μπάσα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άμα δεν έρθει, θα παίξει ο Μπάσα. Αλλά πρέπει να είναι ένα κανονικό στόπερ. Το θετικό είναι ότι επιστρέφει ο Σιώπης, άρα και ο Μπάσα να είναι. Γιατί ξέρεις, μπορεί να έρθει ο παίκτης και να βάλει τον Μπάσα ο Παντελίδης. Δεν το ξέρεις αυτό. Κοίτα, είναι αυτό όμως που έλεγα πριν στο 1979 που έλεγε ναι. Δήμο Δελιζής η Μπάσα πως ο Κόρχουτ ήρθε και έπαιξε την Κυριακή του και μπορεί να γίνει και με το στόπερ μέχρι την Τετάρτη. Σωστό. Μέχρι την Τετάρτη. Αλλά άλλο το στόπερ να μπαίνει σε μια ομάδα. Και τον τερματοφύλακα πίσω και, και τις καλύψεις και το ένα και το άλλο και το παιχνίδι. Προτιμώ αυτό. Βέβαια την καλύτερη του εμφάνιση ο Μαυράη την έκανε στο πρώτο του μάτς. Ναι. Μετά δεν έκανε άλλη. Τον ΠΑΟΚ. Δεν εμφανίστηκε σε άλλο μάτς μετά. Έλειπε. Ναι. Έτσι. Όπως ο Κόρχουτ μπήκε χθες και ήταν πολύ καλός για τεμπούτο, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τον κεντρικό αμυντικό. Ο κεντρικός αμυντικός είναι άλλη φάση όμως. Ναι, αλλά προτιμώ τον καινούριο παρά τον Μπάσα. Εντάξει. Και άλλο βέβαια ο Λεβαδιακός και άλλο η ΑΕΚ που παίξε ο Μπάσα. Λοιπόν, πάμε. Τον είδαμε να εκτίθεται πάρα πάμε πολύ. Πάμε στο διάλειμμα γιατί θα ανοιχτεί. Τι, παραδείο είναι. Και στο τέλος θα πούμε και το όνομα. Λοιπόν. Ποιο όνομα. Το. Ποιο όνομα. Παπά ήταν, τίποτα δεν έχει παίξει. Δεν έχει παίξει τίποτα. Ψέματα, μισή ώρα σα πλάβει. Αλλάξτε το. Λοιπόν, μαζί μα. Γιατί να σου κάτι άλλοι το κάνουν κατ' επάγγελμα αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Σου λένε έρχεται! Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Κάτι επενδυτές από την Everton. Λοιπόν, Γιαννόπουλο Σέρβις.
Καλείτε στο 2-3-10-7-5-1-9-33-24 ώρες στο 24ωρο και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος. Αν έχετε φορτηγό, και αν έχετε φορτηγό και πάτε κανιά Τρίπολη δρομολόγιο, πάρτε μας και εμάς 11 του Φλεβάρι. Λοιπόν, και ο Αβράμογλου φυσικά, τον οποίο βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου σε συνεργασία με ιατροφολόγο, ριδολόγο και υγειονολόγο. Ο Αβράμογλου βρίσκεται ζεόλυθο και αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Απευθείας από τον Αμαζόνιο τονώνει ο βασιλιάς των αντιοξειδωτικών, ροντιόλα ροζέα επίσης για ευτυχισμένες νύχτες. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Λίγο ακόμα ρεπορτάζ το οποίο έχουμε για σας και τις τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4. All About Harrison Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χρήστανο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης, στην ρύθμιση του ήχου μαζί μας. Τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Παρακολούθε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα, επαγγελματίας bartender. Κάνε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Όπως επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α. Τηλέφωνο 2-3-10-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Παρακαλώ φίλους και συναδέλφους να μην στέλνουν μήνυμα και να ρωτάνε το όνομα του παίκτη και που έπαιζε, διότι δεν ας το πούμε. Αλήθεια. Να, μα ήταν το λέγαμε και στον αέρα. 9 μηνύματα έχω πάρει. Και ειδικά η κουμπάρη μου να μην στέλνει κανένας μήνυμα. Δεν σας το λέω. Ναι, ωραίος δεν είμαι. Δεν είμαι καλός φίλε. Εσύ το είπες. Σίγουρα. Καλός παίκτης είναι. Το μεσημέρι πιθανά. Να ολοκληρωθεί. Να ολοκληρωθεί και να το μάθετε. Να κάνετε υπομονή δύο ώρες. Τι έγινε δηλαδή. Κάτι και σας λέμε το όνομα. Όντως. Παίρνουμε τον Πιπίκισον. Τι έγινε δηλαδή. Φόμβα με Πιπίκισον. Πιπίκισον στον Άρη. Τι έγινε δηλαδή. Το ξέρετε. Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς. 23-10-287-888. Λογικά σήμερα μέχρι το βράδυ θα υπάρχει ανακοίνωση. Εκτός αν το κρατήσει ο Καρυπής, το οποίο αύριο συνέντευξη τύπου. Υπάρχει αυτό το δεχόμενο. Πώς είχε ανακοινώσει ο Λάμπρος τον. Τον Πολωνό σε μια γενική συνέντευξη Λέσχης και πέσαμε όλοι κάτω, ψάχαμε να το βρούμε. Πώς τον λέγανε αυτό τον Πολωνό, τον Βλοντάρτσικ. Βλοντάρτσικ, φίλε, πω, δεν έστειλε. Έτσι. Αρχίσουμε να λέμε τέτοια. Ναι. Λοιπόν, μη μας αποσυντονίζετε με μηνύματα. Εκπομπή κάνουμε. Άκουγε. Πού είναι, πού έπαιζε. Δεν σου λέω. Σπίτι του. Με το γιο του. Στη γη του πυρός. Λοιπόν, 23-10-287-888 πρέπει να κλείσει το τηλέφωνο, κύριε Κιώση. Γιατί παίρνουν οι ακροατές, με ενημερώνουν και μιλάει. Ποιος ήταν αυτός. Άσχετος. Να μην καλούν οι άσχετοι, παρακαλώ πολύ. Συζητάμε. Φίλε. Μπορεί να μην γράφει στον αέρα. Συζητάμε για το χθεσινό 0-0. Ακούγεται και εδώ. Κλείστε το μικρόφωνο. Γενικά θα σε κλείσουμε. Τελειώνουμε. Λοιπόν, συζητάμε για την ενίσχυση που θέλει η ομάδα. Πού πιστεύετε ότι η ομάδα χρειάζεται περισσότερο πλέον από κάτι άλλο. Θέλω επίσης όμως. Ναι, γραμμές κανονικά. Θέλω επίσης όμως λίγο να μην παρασυρθούμε από κάποιους τραυματισμούς κτλ. Επειδή τραυματίστηκαν δύο-τρεις παίκτες, δεν πάμε να πει ότι θα πάρουμε παίκτες για 15 μέρες. Και ευτυχώς μέσα στο κακό που έγινε τώρα μέσα στη μεταγραφική περίοδο. Γιατί αν αυτό γινόταν το Φλεβάρι, κλάτα χαράλαμπε. Πάμε στις δικές σας γραμμές. 23-10-287-888. Παρακαλώ στο πρώτο φύλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Καλό αποτέλεσμα. Πες το μικρό σου, το μικρό σου πες. Γιάννης. Πάμε Γιάννη, ναι. Ποιος μπήκε μέσα. Των αναλογιών, πού σε μένα ποιος μπήκε μέσα. Ναι. Ένας γάτος. Α, ήταν ένας γάτος, ναι, ωραία. Ονειρός. Έτσι. Λοιπόν, δύσκολο το γήπεδο, το είπαν και οι... Τι δύσκολο, χωράφι ήταν. Φίλοι μας, οι Αριανοί, την προηγούμενη εβδομάδα σας άκουγα, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ήταν ένας παράγοντας πολύ δύσκολος. Το πληρώσαμε βέβαια, γιατί ο Άρης δεν αφήνει τίποτα απλήρωτο, δεν χρωστάει κανέναν. Είχε πάλι δύο τραυματισμούς σοβαρούς. Να σταματήσει λίγο αυτή η ιστορία, να ελέγχουμε κάποιον που έχει την ομάδα, που πληρώνει. Γιατί σήμερα το πρωί μιλούσα με έναν Αριανό, παλιό Αριανό, που με έπαιρνε από το χέρι και με πήγαινε στο γήπεδο και παρακολουθεί ακόμη τον Άρη. Είναι πάνω από 70 τώρα. Ναι. Και λέει,
καλά, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Δηλαδή στο δικό μου το μαγαζί ξέρω εγώ τι τραπεζομάντιλα θα βάλω και ποια γκαρσόνια και πώς θα είναι ντυμένα. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι επιχείρηση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί παίρνει αυτόν ή γιατί έδιωξε εκείνον. Εμείς να ευχηθούμε να είναι οι παίκτες καλοί, να μας βγουν, ήδη αυτός ο κορχούτ φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Καλός είναι αυτός, ναι. Αν είναι το ίδιο συνεπής και μεσοαμυντικά. Αν ξεχάσει την μπάλα μέσα στη γενική μετριότητα του Άρη, αν συνεχίσει, τι να πω. Δεν ξέρω. Αλλά έδειξε, παρόλο που δεν έπαιζε στη θέση του, ότι ο άνθρωπος το γνωρίζει το άθλημα. Ο Τόμσον που πήραμε είναι ένας παίκτης που τον παρακολουθώ εγώ και είναι από αυτούς που λέμε καλά μισή έναν τέτοιον δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι, όντως. Μα για όνομα του Θεού. Έβγαζε μάτια τον αγώνα με τον Ολυμπιακό που έχασαν άδικα ο Αστέρας μέσω Καραϊσκάκη. Και όσα παιχνίδια τους έχουμε δει. Αρκεί να παίξουν και σε εμάς. Τώρα, η φυσική κατάσταση, εάν τα εργομετρικά κλπ. Εγώ ούτε τα προσωπικά δεδομένα των παικτών μπορώ να δω. Εμείς σαν φίλαθλοι βλέπουμε την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Με τη Λαμία ήταν απαράδεκτη. Δεν είχαμε κουράγιο, ήμασταν δεύτεροι στην μπάλα, δεν είχαμε καμία κόντρα να πάρουμε. Και όταν βγαίναμε μπροστά, αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο. Αυτός που έχει την μπάλα, ένας χαφ, ξέρω εγώ, να κάνει την επίθεση. Να σου πω κάτι όμως. Φάνηκε στη Λάρισα ότι η νίκη με τη Λαμία, έστω με τον τρόπο που ήρθε, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν. Γιατί στη Λάρισα και δύναμη είχαμε. Βεβαίως, και στην μπάλα βγήκαμε πρώτοι. Και παίχτες. Για όνομα του Θεού, τι λες τώρα, και σε δύσκολο γήπεδο. Έτσι. Και η Λάρισα. Καλή, δεν είναι καμιά Λάρισα, έχει να χάσει πόσο καιρό, χτυπάει όλα τα παιχνίδια, το ξέρει και το γήπεδο. Είναι τελείως διαφορετική η Λάρισα των τελευταίων 10 αγωνιστικών. Έτσι. Και να πω και κάτι που είπε προχθές ένας κύριος, ναι. Αυτός βέβαια το είπε λίγο γιατί είχε το παιδί του στον Άρη, μικρό κλπ. Παιδιά, πρέπει να βγάλουμε παίκτες. Ναι. Παιδιά, δεν μπορεί να κάνουμε 4 χρόνια γάμα και β' εθνική και να μην έχουμε ένα παίκτη. Τι κάναμε τα χρόνια. Πού ήταν οι παίκτες. Ήμασταν Β' και Γ' εθνική. Βέβαια. Δηλαδή να πεις ότι ξέρεις εγώ χτυπάω το πρωτάθλημα και δεν μπορώ τώρα να βάλω τον Μπακαλιάνη, ξέρω εγώ, πώς το λένε το παιδί. Εντάξει. Αλλά είσαι Β' και Γ' και να μην έχεις έναν κορμό 6-7 παιχτών. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό ο Άρης πρέπει να το προσέξει. Να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους που φέρουν αυτές τις καραβιές των παιχτών. Φυσικά θα πάρω και 3-4 καλούς. Αλλά να έχω κι εγώ την ομάδα μου. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία να έχουμε στη συνέχεια. Να είσαι καλά, καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είπες πριν Φετφατζίδης ή δεξί μπακ. Ναι, μπορεί και τα δύο μαζί. Καλά, δούμε. Κάνε εκατομμύριο, θα βγάλει τώρα από το... Γιατί τώρα θα τα δώσει. Άρα όντως το κυνηγάνε το Φετφατζίδη ακόμα. Ναι. Μάλιστα. Παρόλο που εγώ θεωρώ ότι η θέση, εφόσον με το καλό μέχρι το βράδυ, το αργότερο αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου, μην το ματιάξουμε και γι' αυτό δεν λέμε και το όνομα, καλύπτεται με τον, με τον παίκτη από την Ευρώπη που κλείνεις. Δεν κυρίως center for όμως. Και τα δύο. Μάλιστα. Δεν είναι ψηλός όμως, για να πεις ότι είναι, κατάλαβες. Κοίτα, από την άλλη μεριά έτσι όπως είναι ο Γκαρσία, κανονικά είναι σαν να χτύπησε κι αυτός. Δηλαδή δεν θες δύο παίκτες. Δεν θες έναν από εδώ και έναν από εκεί. Δεν είναι... Εντάξει. Εγώ αυτό που έλεγα πριν. Κοίταξε, ξέρω... κάποιους παίκτες τους παίρνεις μόνο για τα 12 μάτς, 14 που ακολουθούν. Υπάρχει και καλοκαίρι και έπειτα. Αυτό είναι το κέρδος. Αλλά συγγνώμη, Νίκο, ναι, ναι. Εγώ αυτό που έλεγα πριν δεν ξέρω αν άκουγες. Βλέποντας και τον Κουρουχούτη χθες ως αριστερό εξτρέμ και το έγραψα κιόλας. Ας αφήσει τον Γκαρσία στον πάγκο και ας κρατήσει τον Όγκορ εκεί. Εντάξει. Ας τον κρατήσει για ένα-δύο μάτς. Να ερεμήσει λίγο, να καταλάβει. Εμείς είδαμε τον Κορχούτε αριστερό εξτρέμ. Βέβαια ο Βαλεριάνος ήταν εξαιρετικός χθες. Κρατά το Βαλεριάνο, έχει και καλά. Αλλά ο Βαλεριάνος είναι για το παιχνίδι που κάναμε χθες. Ναι, δηλαδή ναι, τι, ναι. Ήταν στον Τέλετιτς πάνω, είχε το μυαλό του εκεί, είχε εντολές να μην βγαίνει πάνω από το κέντρο, γιατί ήταν ο Κορχούτε από εκεί και έπειτα και μάλιστα ήταν πάνω από το κέντρο ένας αμυντικογενής παίκτης όπως ο Κορχούτε. Όχι, κερδίζει με τον Κορχούτε αριστερό μπακ. Αν παίζει μπακ όμως αυτός ο Κορχούτε. Και έχω μπροστά έναν. Ναι, ένα κανονικό. Κανονικό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι. Χθες κάνω γκολ. Χθες κάνω γκολ, φίλε. Απλά χθες λέγαμε ότι είμαι όπως είμαι.
Έχω και τους τραυματισμούς. Μου βγαίνει και ο Κωνσταντινίδης. Κάνω αναγκαστική αλλαγή. Μου βγαίνει και ο Βέλεθ. Γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα πηγαίνεις λίγο πιο επιθετικά. Αν μπορούσες. Μα ήδη κάποια στιγμή το momentum ήταν πιο επιθετικό, έτσι. Αλλά μας ήταν λίγο τσαπατσούλιδες. Και... ο Τόνσον παίζει okay. Σίγουρα την Κυριακή. Ο Τόνσον είναι καλά. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι από σήμερα μπαίνει σε κανονικό ρυθμό. Προφυλάσσεις. Σήμερα έχουν ρεπό. Ο Σιώπης παίζει. Έτσι λένε. Και αν συνεχίζει Ξάνθη να παίρνει τέτοια σφυρίγματα, έχει νόημα η κουβέντα μας, η τζάμπα. Εντάξει, πόσα σφυρίγματα να πάρει. Ξέρω αυτή η αηδία που ζούμε, δηλαδή έτσι. Δεν το θεωρείς πιθανό να αρχίσουν να σβρώχνουν την Ξάνθη ξαφνικά. Ξαφνικά, την πρώτη αγωνιστική της σβρώχνουν. Την πρώτη αγωνιστική, ναι. Και τι Γιάννενα, τι στο Παναθηναϊκό τελευταίο λεπτό πέρα. Γι' αυτό και εμείς όταν φωνάζουμε και μου παίρνουν κάποια αντικειμενική αργιανή και λένε εντάξει, μωρέ, τον κοινή μπορούσε και να μην το δώσει. Εδώ έδωσε στον άλλον που χτύπησε το πόδι του. Μόνο του. Όχι, αλλά εμείς είμαστε οι αντικειμενικοί, δεν θέλουμε τέτοια πέναλτι. Αν πάει έτσι η Ξάνθη, δεν ξέρω ποιος θα τη σταματήσει. Τώρα παίζει με στο Αγρίνιο. Ο κακός της είναι αυτός. Όπως έχασε την Απόλλωνα σε μια βέβαια. Πούμε. Εντάξει, είπαμε. Άρα εμείς δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα στην Ξάνθη. Εμείς πρέπει να πάρουμε μίνιμουμ 4 βαθμούς στα 2 επόμενα μάτς. Αν κάποιος μου υπέγραφε ότι θα πάρω ισοπαλία στη Λιβαδιά και διπλό στην Ξάνθη, θα το έπαιρνα. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ και τα ανάποδα θα υπέγραφα. Αλλά το θέμα είναι έτσι πως είμαστε τώρα. Είπα, μίνιμουμ 4. Είμαστε ζορισμένοι και για την Κυριακή ακόμα. Δεν την Κυριακή δύο. Επιστρέφει ο Σιώπης, ο Τόνσο. Πιθανότατα θα έχεις αυτόν που λέω. Εντάξει, δεν θα είναι για να παίξει την δεκάδα αυτό που λες. Για τον Κορκούτ έτσι λέγαμε όμως. Μια χαρά έπαιξε. Άμα ο παίκτης έχει ρυθμό, παίζει κανονικά, κοίταξε, δεν όμως, έχει θέμα. Πρόσεξε, ο Κορχούτ δεν επομίστηκε το βάρος του βασικού αριστερού μπακ. Πρόσεξε, έπεσε σε μια θέση πιο επικουρική. Γιατί αυτός που θα έρθει θα παίξει. Ναι, επειδή είπατε πριν για το στόπερ, εγώ πιστεύω ότι η Λιβαδιά θα παίξει σίγουρα μπάσα. Μπορεί να βάλεις καινούριο στόπερ που δεν έχει συνεννοηθεί με τον διπλανό του. Εντάξει. Εντάξει, το Σιώπη στο κέντρο. Έχει την εναλλακτική του Σιώπη, έχει και τον Τόνσο. Και εμφανίστηκε και ο Μαρτίνες επιτέλους. Ο Μαρτίνες έδειξε. Υπήρχε, ανέπνευσε. Κανονικά. Όχι, εμφανίστηκε, έκανε τον ντεμπούτο του χθες. Αν παίξει τον Τόνσο. Καλά, ναι, θα παίξει λίγο. Είναι μια ακόμα εναλλακτική για τα άκρα. Είναι μια εναλλακτική στα άκρα. Λίγο δαπανηρή είναι η αλήθεια για εναλλακτική στα άκρα. Εντάξει, το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς. Ας κάνει 10 καλά παιχνίδια να πάει όπου θέλει το παιδί. Ή ας κάνει 10 καλά παιχνίδια να μείνει στον Άρη. Να κάνει 10 και να μείνει, ακριβώς. Αλλά να κάνει. Γιατί χθες όντως το παιδί έπαιξε. Τα προηγούμενα μάτς. Τον περιμένουμε. Ο Καρυπίδης θα μιλήσει αύριο. Το κλεισέ. Πιθανότατα. Α. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα γιατί σήμερα πριν από καμιά 3-4 ώρες πάτησε Αθήνα. Θα έχει και jet lag άργο. Αύριο είναι να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Εικάζω ότι ή αύριο το αργότερο την Τετάρτη θα μιλήσουμε. Okay. Να είσαι καλά. Yeah. 23-10-287-888. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γιώργος. Έλα Γιώργο. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Ναι. Πρώτον, του χρόνου όταν ξαναπεράσει ο Κούλης, ρε φίλε, να σκεπαστούμε, ξέρω, να βάλουμε ένα... να μην ξαναπεράσει το... Πήγε σε τούτο στη φανέλα. Τι να κάνουμε. Μια μεταμόρφωση να κάνουμε. Δηλαδή, κρυφτούμε. Δεν γίνεται αυτό. Ρε. Η αλήθεια είναι ότι... Πρόσχε, μην έρθει ως πρωθυπουργός του χρόνου. Άστα, αμαρτή να ξέρεις. Θα κάνουμε τους πεθαμένους. Τέλος πάντων, θα το πούμε, δεν θα κάνουμε περίπτερο του χρόνου. Μακριά και την πάλια. Τέλος πάντων, και το δεύτερο, πιστεύω ότι ο Καρυπίδης πρέπει να αναθέσει ένα άτομο. Τώρα, ας πούμε, το γήπεδο, το ξέραν ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν πιστεύω να μην το ξέραν. Δηλαδή, είχε ενημερώσει από πριν τη Λίγκα ο Άρης, αλλά τι να κάνει. Ναι, αυτό λέω, πρέπει. Και δηλαδή, και να σου πω κάτι, λέμε για τον Άρη. Άτομο, να κάνει λίγο ντόρο, δηλαδή να ακούγεσαι λίγο σαν... Τι ντόρο. Τι να κάνει δηλαδή. Θα το κάνει και θέμα στη Λίγκα. Τι να κάνει παραπάνω. Να σου πω κάτι. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες έπαιξε εκεί η ΑΕΚ, παιδιά. Η ΑΕΚ που σαφέστατα και επικοινωνιακά και μηντιακά, αλλά και ως δύναμη με Μελισανίδη είναι πολύ πιο δυνατή από τον Άρη, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Τι να κάνει η ΑΕΚ, έκανε κάτι. Ναι, ας πω και στην Αθλητική Κυριακή χθες που παρακολουθούσα, ξέρω εγώ να υπάρχει ένα άνθρωπο σαν επικοινωνία. Οτιδήποτε δηλαδή, έχει σχέση με τον Κούγια παντού, επειδή ο Κούγιας αυτό το κάνει σύστημα, είναι συστηματικό. Οτιδήποτε έχει σχέση με τον Κούγια, δεν το, γιατί το κάνει ακριβώς για να έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Δεν τον ακουμπάει κανένας. Γιατί σου λέει, αν εγώ μπλέξω με αυτόν τώρα, θα γίνει ο χαμός. Ναι, εντάξει. Είδες τώρα, τον έστειλε ένα μήνυμα ο Καρυπίδης. Πολύ ωραίο μήνυμα. Εξαιρετικό. Λοιπόν. Και ο άλλος έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση. Πάει, έπαιξε παντελόνια, βέρειες, πιταγές, το ένα, το άλλο. Σου λέει τώρα, πού να μπλέξω, άστο. Είπαμε για τον κακό αγωνιστικό χώρο. Εγώ πάντως σου πω κάτι. Χρειάζεται να κάνεις δώρο. Ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ
κάνει τη συνεντεύξη όλους και λέει μπράβο στον παίκτη που δεν τραυματίστηκε. Και τη Λάρισα και του Άρη. Αν δεν τρέπονται αυτοί που παίζουν σε αυτό το γήπεδο, ρε φίλε, τι άλλο να γίνει, άλλο να σου πει κάτι. Ακεί, αυτοί κάνουν τι να είναι. Η Λίγκα που είναι. Πού είναι η Λίγκα. Υποτίθεται κάναμε ότι αν δεν έχει το κατάλληλο γήπεδο, δεν παίζει. Αυτό δεν υποτίθεται. Έτσι, λογικό. Ναι, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω έχει και ρήτρες και με την. Έχει. Έχει και. Δεν σου πω, ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ Γκαγκάτσι στη Λίγκα, ρε. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Ναι. Ο Βασίλη Γκαγκάτσι είναι στη Λίγκα. Τι μου λες τώρα. Ναι. Ψάχνουμε και εμείς να βρούμε τώρα για το γήπεδο. Έτσι, εντάξει. Έχει δίκιο. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε, γεια σου, Νίκο. Next, please. Παρακαλώ. Γεια σας και γεια σας. Πολύ ωραία. 23-10, 28-78-88. Πολύ δύσκολο, φίλε, είναι το νούμερο στα αγγλικά. 23-10-287-888. 23-10, 23-10. 287 287-888. Άμα το λες έτσι παστά είναι πιο ωραίο. Ε? Ε? Δεν είναι πιο ωραίο. 287-888. Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, Θανάση. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε Θανάση. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Έτσι. Η χώρα που ζούμε, έτσι. Α, θέλω να πω κάτι, θέλω να πω κάτι γιατί το είδα στο διαδίκτυο. Και θεωρώ, επειδή εσύ παρακολουθείς και τηλεόραση, γι' αυτό το λέω. Το είδα στο διαδίκτυο και θεωρώ ότι όταν δημιουργούμε θέμα χωρίς πραγματικά να υπάρχει και αδικούμε και ανθρώπους, όταν θα φτάσει η στιγμή να διεκδικήσουμε, θα χάσουμε το δίκιο μας. Αναφέρομαι στον τόρο που έγινε σε σχέση με την ΕΤ3 και με το ότι έγραψε σε ένα σουπεράκι ότι σοκ για τη Λαμία στο 93. Επειδή έβλεπα την εκπομπή. Επί μισή ώρα έλεγε λύτρωση για τον Άρη στις καθυστερήσεις και όταν μίλησαν οι παίκτες της Λαμίας, 2 λεπτά ο Καραμάνος, άλλαξε το σουπεράκι και μπήκε αυτό ότι για τη Λαμία. Το πήραμε λοιπόν εμείς στο διαδίκτυο και είπαμε ντροπή η ΕΡΤ. Αντί να πει για τον Άρη είπε για τη Λαμία. Έχουν δίκιο κάποιοι που λένε ότι στον ΠΑΟΚ μπορεί να μην είναι ποτέ το δεύτερο σουπεράκι. Αλλά να μην αδικούμε και παιδιά που αποδεδειγμένα τον Άρη τον σέβονται, όπως ο Άκης ο Ιωακίμογλου. Γιατί άμα ξεφωνίζουμε και αυτούς που μας σέβονται, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κάνουμε μόνο εχθρούς. Να ξεφωνίζουμε όταν πρέπει. Είναι δείγματα από ανθρώπους οι οποίοι πολύ γρήγορα βγάζουν ένα συμπέρασμα, χωρίς να ψάξουν να δουν λίγο τι και πώς. Και κάνουν λάθος. Είναι εύκολο να στοχοποιούμε στην εποχή που ζούμε, χωρίς καμιά αμφιβολία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στοχοποιούμε. Αλλά πολλές φορές η στοχοποίηση δικών μας έχει ακριβώς το ανάποδο αποτέλεσμα. Γιατί όταν έχεις μέσα στην κρατική τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού, στον Αντένα, στο Sky και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ανθρώπους που σέβονται τον Άρη, εγώ δεν θέλω ούτε να με ευνοήσουν ούτε τίποτα. Που σέβονται τον Άρη. Είναι άσχημο να τους στοχοποιούμε. Αυτούς. Επειδή το γενικό κλίμα είναι στοχοποιούμε τους πάντες. Αυτό, κύριε Χρήσανθε, είναι ιδίωμα του λαού. Και ήθελα να το πω γιατί θεωρώ ότι έτσι όπως εγώ προσωπικά έχω ξεφωνήσει εντός εισαγωγικών κάποιον στην κρατική τηλεόραση, γιατί είναι κρατική, γιατί είναι άλλο ιδιωτικός τομέας και άλλο η κρατική, οφείλω και να αποκαθιστώ πράγματα και καταστάσεις. Αυτά. Ναι. Σας ακούμε τώρα. Είναι ιδιώματα του λαού μας. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για αυτό το. Αυτό που θα ανακαλύψουμε τώρα για το δεύτερο γύρο, θα τα ανακαλύψουμε βέβαια από την αρχή γινόταν αυτό, απλά δεν το καταλαβαίναμε γιατί το μυαλό μας ήταν αλλού. Με το που ανήκει η ακριτική ομάδα, η ακριτική ομάδα της Ξάνθης, που ανήκει, ποιος είναι ο μεγάλο μετοχός της. Αυτή τη στιγμή στον Πανόπουλο. Το πιστεύω. Το πιστεύω, δεν το πιστεύω, εκεί άνοιγε. Και νομίζω μου λένε ότι έχει βγάλει και ανακοίνωση, λέει, Ξάνθη και τη διαιτησία. Ναι. Βέβαια, με τόσο τώρα που έγινε θα πει τέτοιο, τους βαθμούς πήρε όμως. Είναι πρόεδρος ο Ζήσης Βρίζας.
Δεν είναι ο Ζήσης Φρίζας πρόεδρος. Ακόμα. Δεν είναι ο Ζήσης Φρίζας. Το αν θα γίνει το καλοκαίρι θα το δούμε, αλλά ακόμα δεν είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα θα στοιχηματίζαμε ότι θα ανήκει, όπως ανήκει ο Πας Γιάννενα, καλά αυτοί το λένε και ξεκάθαρα, έτσι. Το λένε και ο παδί τους, να πούμε. Α, αλήθεια, για την ανακοίνωση του ροπαδού του Πας Γιάννενα μίλησε κανείς. Ορίστε, δεν ακούγεστε. Πώς, ποιος? Αυτή βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, για την ανακοίνωση του ροπαδού του. Εντάξει, στην πόλη, φίλε, δεν συμφέρει να διαβαστεί αυτή η ανακοίνωση. Τι να κάνουμε. Πού είναι? Φταίμε. Εμείς τη βάλαμε. Φταίμε εμείς που τα λέμε ή αυτοί που τα κάνουν. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει. Ναι. Α, ο Παναγιώτης Κόρμπος ήταν ρουφιχτό το φιλί που έριξε στον Αντελίνο Ιβιερίνη. Εντάξει, είναι φίλη, ρε φίλε. Ναι. Α, Παναγιώτη Κόρμπο, όταν ο Μπίσες βαρέχει την μπάλα και είσαι δίπλα του, κάνεις μία προσπάθεια να κόψεις το σουτ. Και στο δεύτερο γκολ, κύριε Κότνικ, όταν πέφτεται, απλώνουμε τα χέρια, τα ανοίγουμε, δεν τα μαζεύουμε. Αυτό κάτι μου θύμισε, τον τερματοφύλακα του Κισαμικού όταν ήμασταν στη Β' Εθνική. Τι σκέφτομαι κι εγώ και τι λέω τώρα. Εγώ πάντως αν ήθελα να γίνω τερματοφύλακα, θα γινόμουν σαν το συνονόματό μου παίζει στην Τρίπολη. Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Κάνει κάτι εξόδος αυτό... εκεί πέρα στα βάλω σαν τη Μαντάμ Μπατερφλάι ανοίγει. Γι' αυτό... Έπαθα γκύλωση, ρε φίλε, τώρα το χέρι του. Γι' αυτό είμαστε Ελλάδα, γι' αυτό είμαστε Ελλάδα, εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους φίλους μας και γείτονες, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αλλιώς βλέπουμε εμείς, αλλιώς βλέπουν εκείνοι. Εντάξει. Και ο αυτός ο Σκοπιανός ήταν αυτός που από την αρχή, ας πούμε, προκαλούσε εκεί το Ματέο Γκαρσία. Τι ήταν εκείνο, δεν έπρεπε ναι. να δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Σκοπιανός. Ναι. Όχι, αυτές τις μέρες δεν δίνουμε. Σκοπιανούς δεν δίνουμε, φίλε, κάρτες. Δεν δίνουμε κίτρινες κάρτες. Όχι. Μόνο λέμε ότι είναι καλοί γείτονες, τους επεφημούμε και είναι προς όφελος της πατρίδας με συμφωνία των Πρεσπών. Οι Σκοπιανοί δεν πρέπει να στοχοποιούνται αυτή την περίοδο. Όλα δεν είναι γλυκά, όλα δεν είναι γλυκά, όλα δεν είναι γλυκά. Α, και κάτι ακόμα. Τώρα τι δεν ανησυχούμε για τον μπάσκετ εμείς οι Αριανοί. Αφού κερδίσαμε. Τι γίνεται. τα γκρεμίσαμε όμως όταν είχαμε δύο νίκες. Τα γκρεμίσαμε. Βέβαια, επειδή είμαι, θέλω να είμαι τίμιος, εγώ ήμουν που έλεγα στα ραδιόφωνα ότι φοβάμαι περισσότερο από την ώρα που έφυγε ο Αγγέλου. Γιατί έβλεπα ότι δεν, ρε παιδί μου, δεν το έχουν. Μήπως είδες Τάσο Κάκο, γιατί με λέει ένας, ο Κάκος είπε εκτός ότι είναι πέναλτι της Ξάνθης. Να τον στείλω στον Πισανίδη να βάλει γυαλιά, άμα είναι. Γιατί εκπλήσεστε. Να μας πει αν ήταν πέναλτι το δεξί χέρι του αμυντικού που σμπρώχνει τον Τεκινή. Και πόσο αριανοί είμαστε όμως, αλλά και Έλληνες συγχρόνως. Εκεί που βλέπαμε το μάτς, μη σηκώνεσαι, ρε. Καλά, ο Λεβαδιακός πάει να αλλάξει προπονητή πριν από μένα. Μη σηκώνεσαι. Ναι, δηλαδή πρέπει να μείνεις κάτω για να σου ρίξει πέναλτι, ρε παιδί μου. Γιατί άμα σηκωθείς να συνεχίσεις, δεν είναι πέναλτι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, όμορφα πράγματα. Πάντως από τύχη σκίζουμε, έτσι. Από... Να μην πω την άλλη λέξη. Άμα τύχαινε, δεν ξέρω, άμα παίζαμε, ξέρω εγώ, σε ακόμα ένα τέτοιο γήπεδο την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να μην είχαμε και παίκτες να κατεβάζουμε, ρε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Σωστό, τα δικά μας τα παιδιά. Γιατί έτσι. Αλλά αν πούμε ότι και ο κύριος Βέλες ήρθε εκεί που ήρθε το καλοκαίρι και είχε θέματα τραυματισμού και στις άλλες ομάδες, θα είμαστε κακοί. Αυτό είναι όταν παίρνεις παίκτες των 100 δραχμών. Αυτό γίνεται. Άλιστα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δύναμη του ανθρώπου που έχει 100 δραχμές. Δεν πήγε διαθέτει 100 δραχμές για να πάρει. Να είστε καλά κύριε Αθανάση, μην την πρακούσουμε και την ώρα και έχουμε κι άλλους δύο. Ώρα. Ώρα. Πάμε να κύριε ακούσουμε. Παπαδόπουλε. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε. Σε θέλω γρήγορο. 17 αποκρούσεις έκανε ο τερματοφύλακας. Αλήθεια είναι αφίλα, αλλά το διπλό το πήρα, έφυγες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, λύση συνεργασίας του Λεβαδιακού με τον κύριο Σανίνο. Ε, όχι ρε φίλε. Λοιπόν, ο προπονητής του Ζέπε Σανίνο που είχε συνάντηση με, τον διεκτή της, με τη διοίκηση της ομάδας, μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, σεβασμού και εκτίμησης, αποφασίστηκε η από κοινού λύση συνεργασίας των δύο πλευρών. Επίσης, αποφασίστηκε και η από κοινού λύση συνεργασίας με τους συνεργάτες του Ιταλού προπονητή. Λοιπόν, καναπέχτε διώχνει. Ωραία. Αυτά. Όχι, τον Καραγεωργίου που αναφέρει.
Να με εκνευρίσει θέλετε την Κυριακή στη Λιβαδιά. Έχουμε άλλες γραμμές. Ωραία, πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 6.30. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου ρε φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο Χρήστος εκεί είναι. Πετάχτηκε λίγο έξω ένα λεπτά και επιστρέφει. Όχι, να του έδινε ας πούμε την πληροφορία ότι ο φίλος του, ο Κάκος, στην εκπομπή αυτών των εμετικών εκεί, γιατί μιλάμε για παραφύση εκπομπή, ιδιωτικό κανάλι, θα βγει να, με κάποιος να πει και μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όπως λέει και ο κάθε Έλληνας, ό,τι του κατέβει ας πούμε στο κεφάλι. Ναι. Ναι. Αυτό κρύβονται πίσω από τη λέξη δημοκρατία. Ναι, είπε αυτό το πράγμα, ότι είναι μπέναλτι, γιατί λέει το γόνατο του αμυντικού του Ατρομήτου. Του ζει. Α, το Ατρομήτου. Ναι. Ναι. Όχι, εγώ έχω ακόμα στο μυαλό μου το δικό μας το πέναλτι. Θα σου πόναμε και για εκείνο, ναι. Με το άλλο το Φιντάνι να με το Βαρούχα. Λοιπόν, χτύπησε λέει, τον βρήκε στο πόδι και μπέρδευσε τα μπούτια του ο άλλος. Περίμενε, ο Κάκος δηλαδή είπε ότι της Ξάνθης είναι πέναλτι. Μπεναλτάρα. Καλά, εντάξει. Πω. Ναι. Έγινε. Έγινε. Ναι, αφού σας με χρήσαμε. Παύλο, το καλύτερο είναι αυτό. Γιατί καταλαβαίνουν και βλέπουν και οι τυφλοί. Και καταλαβαίνουμε και εμείς. Μπεναλτάρα λέει να. Το χτύπησε με έτσι και τον χτύπησε με αλλιώς. Ωραία. Και ο άλλος μπέρδευσε τα μπούτια του ας πούμε και έπεσε κάτω. Την αγκαλιά που κάνει στο 84 λεπτό αυτόν τον Καρασαρίδης λέγεται. Ναι, Καρασαρίδης. Ναι. Μπράβο, αυτός που έκανε το δίθεν πέναλτι, εκεί δεν λέει κουβέντα. Εκεί δεν λέει κουβέντα. Μπορούσε λέει να το δώσει πέναλτι κτλ. Ως προς τον Άρη δεν υπάρχει απολύτως καμία φάση. Καλά, τίποτα δεν έχει γίνει στον Άρη, όλα ήταν με λίγα. Έγινε τάσο μου. Ο Δέναμε Βαρούχας στην άλλη εκπομπή, στα άλλα τα φιντάνια, εγώ δεν βλέπω αυτούς, απλά ήθελα επειδή άκουσα ούτε ο το Βαρούχας μάθα, είπε ότι δεν είναι του Άρη και είπε ότι, είναι της, ότι δεν είναι ούτε της Ξάνθης και είναι το Ατρομήτου. Το είδα κι εγώ. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, είναι η ίδια φάση, γιατί του Άρη λοιπόν η φάση είναι ακόμα πιο καθαρή. Της ΑΕΚ με το τρίτο γκολ, ας πούμε, με το άλλο να με το Φιντάνι από την Ξάνθη, να με το Μάνταλο, αυτόν το νέο βουτυχτή, λοιπόν, είναι λέει μπέναλτι. Η δε φάση του Άρη, που είναι μισό σώμα μπροστά λοιπόν ότι γίνει, τον έχει αρπάξει από το λαιμό, τον τραβάει και από τη φανέλα, δεν είναι τίποτα. Καλός λέει, δεν συνέβη τίποτα, λοιπόν, άρα προχωράμε κανονικά και με τον νόμο. Αυτή είναι η συμμορία όλων αυτών, συμμορία θα τη λέω και μην με διακόψει κάποιος, γιατί έτσι είναι χρόνια να είμαι αυτή η ιστορία, επειδή εσύ είσαι ανύπαρκτος διοικητικά, παραγωγικά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Όσο είναι αυτή λοιπόν η κατάσταση, αυτό θα είναι να με λοιπόν, και αυτός θα είναι ο δρόμος λοιπόν του Άρη, και συμφωνώ με τον Νίκο ότι ό,τι είναι να γίνει κάντε το, για να μην κυνηγάμε, γιατί ήδη οι Μπαρτσελόνες έχουν ξεφυτρώσει. Αν θα περιμένεις τελευταία στιγμή, μπας και εκείς καλός εκείνος, μπας και φέρει καμιά ισοπαλία και εμείς και εκείνο, έχετε για βρυσούλες. Για πες μου τώρα λίγο με τους τραυματισμούς αν θέλεις, ναι. Και αν θέλεις λίγο με τις μεταγραφές. Κοίτα, τώρα μπορεί και μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε νεότερα για τον Κωνσταντινίδη. Για τους υπόλοιπους, για το Βέλεθ, είπαμε δηλαδή, τι νεότερα, Νίκο. Γιατί πήγε ο παίχτης, έκανε μαγνητική το παιδί μαγνητική. Κάνει. Όχι, την έκανε την μαγνητική. Ναι. Την πήρε τώρα το παιδί τη μαγνητική να πάει να τη δει με τον γιατρό του Άρη. Να δούμε τώρα, να τη δει με τον γιατρό και να δούμε τι γίνεται. Ο Βέλεθ είναι 10 μέρες. Άρα μιλάμε δηλαδή για σοβαρό. Έχουν μια ελπίδα με τον Κωνσταντίνη, μήπως και γλιτώσει τα χειρότερα τώρα, θα δούμε. Και όταν λέμε χειρότερα, δηλαδή να τον έχει σε κανένα μήνα. Ναι, εντάξει. Έφτασε πλέον το παιδί. Έφτασε το παιδί σε σημείο να έρχεται να έχει μηνίσκο. Έτσι, πόσο χειροτέρα, να δεις. Ο Βέλεθ 10 μέρες εκτός και για τους υπόλοιπους θα δούμε εκεί, από αύριο. Εκεί λίγο αυτό που είπε και ο Θανάσης προηγούμενα, λίγο βάζει σε κάποιες σκέψεις. Πολύ καλός παίκτης, αλλά με τίποτα κρυστάλλινα πόδια. Κρυστάλλινα δεν τα λες.
Αλλά εντάξει. Είναι λίγο υπερεπής. Λίγο... Από τα 30 μάτς, ναι. τα 7, τα 8 τα χάνει το χρόνο. Ναι. Φαίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φαίνεται, έτσι να ναι. Φαίνεται, ρε γάμο. Το φαίνεται, γάμο. Την ανάρτηση του φαίνεται. Άντε, κλείσε, γεια. Τι. Για πες μου λίγο για τις μεταγραφές και μετά κλείνω. Είπαμε, σήμερα πιθανόν ή αύριο ανακοινώνει έναν ποδοσφαιριστή Extreme 4. Παίζει και 4 και Extreme δηλαδή. Αυτός από την Ευρώπη. Από Ευρώπη. Συν... Σπανιόλος είναι. Τι είναι? Σπανιόλος. Όχι. Λοιπόν... Γκαμπονέζος. Τι ρωτά, θα αρχίσει να ρωτάς την εθνικότητα. Ευρωπαίος Γκαμπονέζος. Υπομονή λίγες ώρες. Καλά, εντάξει. Από άλλο τίποτα. Αμυντικό εκεί. Και για στόπερ και... πάμε, ναι. Και μπακ δεξί. Σωστά. Ναι. Ναι, ναι. Άντε καλά, περνάμε. Έγινε. Έγινε, bye. Πάμε στον επόμενο. Χρήστο Γιώση, χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Σπύρος ονομάζομαι. Γεια σου, Σπύρο. Πήρα απλά να κάνω μία ερώτηση, επειδή δεν το έχω ακούσει πουθενά και ακούω γενικά έτσι ραδιόφωνο, μπορεί και να το έχω πει, αλλά δεν το έχω ακούσει εγώ. Για ποιο λόγο αυτούς που θέλουμε να ξεφορτωθούμε τους παίχτες, δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιους δανεικούς? Δηλαδή, για μας μπορεί να είναι μέτρη... Ποιοι είναι αυτοί που θέλουμε να ξεφορτωθούμε, γιατί αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί τους βασικούς που θέλαμε να ξεφορτωθούμε, τους ξεφορτωθήκαμε. Τον Μαυράη δηλαδή και τον Κολάσο. Δηλαδή και, τον τι, και τον Ασλίδη. Δηλαδή μεγάλα ναι, συμβόλαια. Παραδείγματος χάρη τον Ασλίδη, γιατί δεν το δίναμε δανεικό. 32 χρονών δανεικό θα δώσεις. Ναι, ναι. Γιατί, γιατί δεν θέλει. Γιατί σου λέει, δεν με θες, θα με αφήσει ελεύθερο. Δεν παίζει. Ο δανεικός δεν είναι απόφαση δική μας. Θα πας να παίξει εκεί δανεικός. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Του υπόλοιπου που θέλαμε τώρα να τους διώξουμε και κατά ανάγκη αυτή τη στιγμή τους κρατάμε. Εγώ γενικά εδώ και χρόνια ακούω. Στην ομάδα μας, καλά, ήμασταν και σε άλλες κατηγορίες, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούω αγοραπολισίες. Δεν ακούω ποτέ, έστω και αυτούς τους Έλληνες που θέλαμε να τους διώξουμε, και τους ξένους, π.χ. Βίτορ, π.χ. κάποιον ακόμα, ξέρουμε, έχει ακουστεί ότι θέλουμε και αυτό να τον διώξουμε. Ελεύθερο. Η έννοια του δανεικού τι εμπεριέχει? Η έννοια του δανεικού εμπεριέχει ότι τον πιστεύω. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος ο οποίος καλύπτει τη θέση, τον ναι. δίνω κάπου να πάει να πάρει παιχνίδια αν είναι νεαρότερος, ή τον δίνω κάπου να πάει να πάρει να φύγει από τα πόδια μου, να σου πω κατά κάποιο τρόπο, και να ξαναέρθει. Ένα μπορώ ποδοσφαιριστή που αποφασίζεις ότι δεν σου κάνει, τι να το δώσεις δανεικό? Για ποιο λόγο να το δώσεις δανεικό? Να διαφωνήσω μόνο σε ένα θέμα. Ναι. Υπάρχει και ένα. Όχι, μάλλον δεν διαφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Αλλά υπάρχει και άλλη παράμετρος που δίνω δανεικός. Ποια? Το ότι μπορεί να δημιουργήσω καλές σχέσεις με κάποιες ΠΑΕ. Δεν ναι. σας λέω να μπει σε άρμα προς Θεού. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Αλλά η διπλωματία και το μάρκετινγκ, συγγνώμη ρε παιδιά, για ποιο λόγο να μην είμαστε κι εμείς λίγο διπλωμάτες? Μπορεί να γίνει αυτό που λες. Μπορεί να αλλά δεν γίνεται. Συγγνώμη, θα σου πω το εξής. Ο Άρης λοιπόν ναι. συζήτησε με τον Ολυμπιακό Βόλου ναι. για την περίπτωση του Παυλίδη. Ωραία. Για να τον δώσει όντως δανεικό. Όχι με τον Ολυμπιακό Βόλο. Με τον Νουπουσού. Με τον Νουπουσού που είναι στην κορυφή. Αυτόν τον νέο Βόλο του Μπέου. Ναι, ναι, κατάλαβα τον Μπέου που είναι, ναι. Ξέρεις τι γινότανε? Τι σχόλια υπήρχανε? Το θέμα είναι σχόλια. Την πολιτική ποιος θα την καθορίζει? Ο Καρυπίδης ή ο Διαμαντόπουλος ή εμείς? Προσέξτε λίγο, θα σου πω κάτι. Υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής, ο οποίος η δουλειά του είναι να δημιουργεί προς όφελος της ομάδος. Ναι, το συγκεκριμένο κομμάτι στιγμή, που αναφέρεσαι είναι πολιτική. Είναι διοίκηση. Μπράβο. Συμφωνώ. Αυτό δεν το έχει ο Άρης εδώ και χρόνια. Με αποτέλεσμα να πληρώνει πάρα πολλά. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κάτι, φίλε μου. Να μου πεις αν πάει ο Άρης να το κάνει αυτό, πέρα από τις ταμπέλες που θα υπάρξουν από δεξιά και αριστερά, οι ίδιοι οι Αριανοί εμείς θα κόψουμε κάθε περίπτωση διπλωματίας. Οι ίδιοι μόνοι μας το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θέλει αρχικά κάποια χρόνια για να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Δηλαδή, πρέπει, συμφωνώ, αλλά όχι με αυτούς τους παίκτες που είναι τώρα στη μαύρη λίστα θεωρητικά. Γιατί καταρχήν δεν είναι και μαύρη λίστα. Ο Άρης θέλει να ελαφρύνει λίγο το ρόστερ του. Και η ερώτηση. Ναι. Όταν δίνουμε δανεικό παίκτη, αυτομάτως δεν ξεφορτώνομαστε ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου του και το πληρώνει η άλλη ομάδα? Ή κάνω λάθος? Πιθανόν, ανάλογα τη διαπραγμάτευση που θα κάνεις είναι. Ναι, μπράβο. Το Βαλεριάνο τι να το δώσω δανεικό? 15.000 και υπόλοιπο έχει το παιδί. Τι να γλιτώσω και τι να κάνω? Όχι. Το Τζανακάκι έχει 50.000 να παίρνει.
Δηλαδή. Μα λίγη το συμβόλαιο. Λίγη το συμβόλαιο. Το καλοκαίρι. Να σας κάνω μια ερώτηση. 15 από εδώ, 15 από εκεί. Συγγνώμη λίγο. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Σωστά. Αλλά το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή. Γιατί δηλαδή λέμε 15 χιλιάρικα και είναι σαν να λέμε τι είναι. Το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή δεν ήταν τα 15 χιλιάρικα του Βαλεγιάννη. Το πρόβλημα ήταν τα 200 του Κολάσο, τα 180 του Μαυράη και τα 80 του Νασλίδη. Εκεί ήταν το κούρεμα που σε βοήθησε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα βγάλουμε τα χρηματικά μόνο, δεν είναι μόνο τα χρηματικά. Κερδίζουμε σε συμμαχίες, κερδίζουμε σε εντυπώσεις, θα έχουμε και κάποιες ομάδες που μπορεί να μας συμπαθήσουν. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα ποδόσφαιρο ελληνικό, το οποίο κακά τα ψέματα. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, απλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δίκιο έχεις 100%. Δεν είναι τίποτα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Άμα ήταν απλό, θα έλεγα πάρτε εμένα ή πάρτε έναν άλλον. Να κάνουμε εμείς τη δουλειά. Αλλά πήραμε έναν επαγγελματία τεχνικό διευθυντή, υποτίθεται. Όχι, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος και το αποδεικνύει κάθε φορά. Ναι, μπράβο, έχουμε έναν πρόεδρο. Αυτοί οι δύο, αν δεν ασχοληθούν, μα είναι και το μέλλον της ομάδας, παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να ξεφορτωνόμαστε μονίμως και να αγοράζουμε. Πούλα αγόρασε, πούλα αγόρασε. Και να πεις ότι πουλάμε. Τους διώχνουμε, απλά δεν πληρώνουμε τα υπόλοιπα. Ένας φίλος μου λέει το εξής. Μια ομάδα θα την κάνεις φιλική απέναντί σου. Αν τη δανείς ναι. έναν παίκτη που δεν μπορεί η ίδια να αποκτήσει. Τέτοιους εμείς δεν έχουμε να δανείσουμε. Πώς δεν έχουμε, συγγνώμη λίγο. Ποιος είναι αυτός. Συγγνώμη, Βαλεριάνος. Συγγνώμη, ο Βαλεριάνος λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Γιατί να πάει δανεικός. Μάγκας. Τι δανεικός να πάει, αφού λύγει το συμβόλαιο. Πότε δανεικός να πάει. Για αυτούς που λύγουνε. Συγγνώμη, το Βίτορ τον έχουμε. Ο Βίτορ είναι στην ιδιοκτησία με την ΑΕΚ. Ναι, τον έχουμε όμως. Θέλει δηλαδή, και κάνει προπονήσεις με εμάς. Θα γυρίσει την ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να θέλει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι εμείς τον έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν τον έχεις ακριβώς εσύ. Είναι συνειδιοκτησία. Δεν μπορείς να τον δώσεις εσύ όπου θες. Πρέπει να δώσει έγκριση και η ΑΕΚ. Μπορεί να δώσει και η έγκριση. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω. Ποιος άλλος ξένος ήταν που έχει δύο χρόνια συμβόλαιο τώρα. Λέει ο φίλος, άκουσε με, λέει ότι τον Ουάρντα ή τον Μάνο δεν μπορούν να τον πάρουν ο Ατρόμητος ή ο Παζιάννενα. Εκτός αν τους το δώσει δανεικό Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Τον Ιντζόγλου και τον Βαλεριάνο και τον Παυλίδη μπορούν να τον πάρουν. Μόνοι τους. Ναι, τον Ιντζόγλου και τον. Γιατί πρέπει να δώσουμε στον Ατρόμητο, παιδιά. Παράδειγμα σου λέει. Σε Β' Εθνικής, μια ομάδα. Που ότι πρέπει να αναπτύξουμε ένα τέτοιο δίκτυο, πρέπει. Αλλά μην ξεχνάς ότι φέτος ήρθαμε. Μέχρι πέρσι παίρναμε τέτοιους παίκτες εμείς για πρωταγωνιστές. Και μην ξεχνάς ότι ο ΑΠΑΟΚ δίνει τον Ουάρντα, ο Ολυμπιακός δίνει τον Μάνο. Δηλαδή δίνει ποδοσφαιριστές που είναι, ρε παιδί μου, για την πρώτη εξάδα. Αλλά πού τους δίνει, παιδιά, εγώ άλλο εννοώ. Ο ΑΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Κατάλαβα τι λες, απλά πρέπει να αντιληφθείς και εσύ ότι αυτό θέλει χρόνο. Και υλικό. Θέλετε να μου πείτε ότι το Βαλεριάνο ή τον. Ναι, με κόλλησε με τον Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνος καταρχήν θα μείνει και θα παίζει. Ναι, όχι το Βαλεριάνο. Ρε παιδιά, έχουμε ένα σωρό παίκτες που στη Β' Εθνική θα κάνουν διαφορά. Ή και για να πάει κάποιος δανεικός, πρέπει να έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο και για να τον πείσεις να πάει δανεικό, πρέπει να έχει την προσδοκία της επιστροφής. Αυτά τα παιδιά, άμα τους πεις ότι δεν σε θέλω, θα σου πούν λύσε μου το συμβόλαιο να πάω όπου θέλω εγώ. Εδώ έρχεται η διπλωματία που σας λέω. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να τους πεις δεν σε θέλω. Τους κάνεις τρία χρόνια συμβόλαιο. Κάνει φιλικέ σχέσει με άλλε ομάδε, πρέπει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Αν δεν ξέρει να το παίξει αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί να το κάνει. Α, το μάθουμε λοιπόν το παιχνίδι. Αυτό θέλω. Θα ήθελα, σα παρακαλώ, αν θα είστε στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Καρυπίδη. Θα είμαστε. Να γίνει μια τέτοια ερώτηση. Ατέθηκε αυτή. Μπορούμε να μάθουμε να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι κι εμεί. Ή δεν θέλουμε, δεν μα ενδιαφέρει και μα νοιάζουν μόνο τα μανατζαρέικα και τι μίζε που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν. Στον Άρη ευτυχώ δεν υπάρχει. Μέλλον δεν θα έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμένα δεν με έχει πείσει τόσα χρόνια αυτό, γιατί πάντα ακούω στα μεσούση τη σεζόν όλοι είναι πληρωμένοι, όλοι είμαστε καλά. Όταν δεν πάμε καλά, ακούω όλοι είναι απλήρωτοι και όλοι δεν είναι. Δεν ξέρω ανεξάρτητα το τι ακούς, το θέμα είναι πήρες άδεια. Γιατί αν δεν είναι πληρωμένοι, δεν παίρνεις άδεια. Έχεις φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Έχεις. Πλέον έχεις τρίμηνο έλεγχο. Να σου πω κάτι, αν τώρα είναι τώρα κάποιος τόσος μάγκας από τη Λίγκα. Από την επιτροπή της ΕΠΟ. Ανά τρεις μήνες υπάρχει έλεγχος όλες τις ομάδες. Η οποία η επιτροπή της ΕΠΟ διοικείται όπως θέλει από θα τη... το δοκούν. Το γνωρίζουμε όλοι. Ναι, οι επιτροπές οι οικονομικές όμως και τις αδειοδότησης δεν είναι έτσι, είναι αυστηρές. Άρα ή έχεις μικρά ανοίγματα που τα καλύπτει το τρίμηνο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Ναι. Ή όντως πληρώνεις. Αλλά το λέμε και στους ποδοσφαιριστές. Ο ποδοσφαιριστής είναι μαζί, ψέματα είναι πληρωμένοι. Έχω ακούσει πολλούς ποδοσφαιριστές, μάλιστα πρόσφατα μιλούσα και με έναν Έλληνα.
που τυχαίνει να το συνάντησα και στη δουλειά μου και κάναμε λίγο παρέα, ναι. Ο οποίος Έλληνας δεν έχει πληρωθεί, ποιο, αλλά δεν τα διεκδίκησε το, ποτέ. Α, παλιά, πω, παλιά άμα λες. Θέλετε να σας πω, δε. Παλιά. Ναι, πιο παλιά, ναι, ναι, δεν έχει πληρωθεί. Καλά στα πιο παλιά. Όχι παλιά, ναι, όχι, για σήμερα. Όχι. Στη Β' Εθνική. Και γιατί δεν τα διεκδίκησε. Γιατί εγώ ξέρω ότι όποιος είχε... Ο Άρης να παίξει και στην Α. Και εγώ σου λέω ότι όποιος παίκτης του χρωστάς λεφτά κανονικά, πάει και τα διεκδικεί. Βλέπε Ταυλαρίδης, βλέπε Καράμπελας, βλέπε όλοι. Δεν ξέρω τώρα τι μου είπε ο ίδιος. Καλά, δεν με νοιάζει με αυτό. Αρκεί να μην δημιουργεί πρόβλημα στον Άρη. Αλλά εγώ ένα πράγμα που σας λέω είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε λίγο μάρκετινγκ. Το καταλάβαμε. Να σε καλά. Να σε καλά, γιατί έχουμε κι άλλον ακόμα ένα. Να σε καλά, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Έχω υπομονή. Σιγάρι, φίλε, που έχει υπομονή εσύ. 13 λεπτά, φίλε. Είναι και ο τελευταίος, γιατί έχουμε και τον Brighton 6.5. Ναι, είμαι ο τελευταίος. Είναι ο τελευταίος, λοιπόν, γιατί έχουμε και τον Brighton 6.5. Ο πρώτο-τελευταίος. Καταρχήν, έχεις μισό δευτερόλεπτο. Πρέπει... Εγώ θα τον κοπανούσα, Στέλιο. Εγώ, φίλε, θα τον έπιανα. Αδελφέ μου. Ακούω, ρε Παπαδόπουλε, λέγε. Σε είπε, έχεις μισό λεπτό. Αυτό σου είπε. Τι, έχω μισό λεπτό. Έτσι σου είπε. Ωραία, ξύλο. Λοιπόν, Στέλιο, απλά να μπορεί να κάνει εκπομπές, φίλε, μη χωθώ εγώ. Λοιπόν, χέρια και πόδια. Όχι, χέρια και να γράφει. Γιατί γίναμε Άρης και γιατί είμαστε Άρης. Σωστό και αυτό. Το πας πολύ βαθιά τώρα, Στέλιο. Όχι, καθόλου βαθιά δεν το πάει. Να κάνω τις δουλειές μου, όπως είπε ο φίλος, αλλά αποθέσει ισχύος. Αν δεν μπορώ αποθέσει ισχύως, να μην μπω σε τέτοιο πανηγύρι. Γιατί το δούνε και λαβίν. Το λαβίνε και δούνε. Δεν έχει μόνο λαβίν. Πες ότι ο Ολυμπιακός αυτό δίνει ιδανικό το Πεφατζίδι. Δεν τον θέλω. Θα γίνει τη θελή στην πόλη. Δεν θα γίνει. Δεν τον θέλω. Δεν το θέλεις. Όχι. Ούτε εγώ τον θέλω. Ωραία. Άρα ο Άρης δεν μπαίνει στην διαδικασία να παίρνει ιδανικούς. Να δίνει. Ρε Άρης, όταν λέμε Άρης Θεσσαλονίκης, ναι. Έτσι, έχεις γίνει Άρης, γιατί έχεις μάθει να παλεύεις μόνος. Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ναι. Τέλος. Ο Άρης, σωστό. Δεν γλύφεις, δεν γλύφεις, σε γλύφεις. Διαφωνείς δηλαδή εσύ με το project το να δίνεις δανεικούς σε όσους έχεις θέσει ομάδες. Έλα ρε, τι να μπορώ να δώσω δανεικό, πού να δώσω το δανεικό τώρα έτσι πως είμαι εγώ. Δεν σου λέω από τους τωρινούς ρε Στέλιο, σου λέω να το κάνεις κάποια στιγμή ας πούμε του χρόνου. Ναι ρε, δεν γουστάρω κανένα, ούτε να γίνω Ξάνθη, ούτε να γίνω Όφη που πιάνει ο άλλος την μπάλα μισό μέτρο μέσα στην περιοχή και δίνει φάουλ και κόκκινη. Επειδή την Κυριακή έρχεται εδώ και έπρεπε να κερδίσει οπωσδήποτε στο προηγούμενο. Όχι, δεν γουστάρω, ό,τι γουστάρω. Και διώχνουν και τον Παπαδόπουλο τώρα. Γι' αυτό είμαι Άρης. Μετά από αυτό που έκανε. Γι' αυτό είμαι Άρης. Γι' αυτό έχω να πάω τόσα χρόνια τίτλο. Γι' αυτό βολοδέρνω εκεί που βολοδέρνω. Γι' αυτό έγινα και Άρης. Εγώ δεν είμαι ούτε να κολοτούμπας, ούτε να γλύφω εκεί που φτύνω. Ούτε να πληρώνω να πάρω την ΕΠΟ μαζί με τον Τίγρη, αλλά να τα χαλάω. Ούτε όμως να παίρνω το λιμάνι μαζί με το Μαρινάκι, αλλά μετά να τα χαλάω. Μάλιστα. Αυτά λέγονται μπαρίστικα. Ή αλλιώς πιο ευγενικά λυκοφιλίες. Να το θέσω εγώ. Μπαρίστικα, επαδέχομαι το υπόλοιπο. Εντάξει, εγώ θα το πω. Ναι, αλλά όλοι καταλάβανε στέλνουν ποιο είναι το, λοιπόν... το πρώτο συνδετικό. Τα... Συνδεσμική για... κάκωση στο γόνατο, ο Κωνσταντινίδης. Μάλιστα. Δηλαδή... Αύριο θα μιλήσει ο Πανταζής με τον παίχτη για να το αν θα κάνει εγχείρηση ή αν θα το αντιμετωπίσουν με θεραπευτική αγωγή. Τι σημαίνει όμως αυτό, ρε παιδιά. Από 3-6 μήνες. Πού το ξέρεις, ρε εσύ. Κάτσε, λεωφορεία φτιάχνεις. Άμα κάνει επέμβαση, ρε φίλε, τι θα κάνει, κολλικό. Περίμενε, ρε φίλε. Συνδεσμική κάκωση έκανε... είναι άλλο, ρήξη χιαστού είναι άλλο. Περίμενε. Ο άλλος έκανε στου Κυλιακού και λείπει 2 μήνες. Ποιο? Ο Σόουζα. Ναι. Τι να κάνω εγώ. Το κάκωση στο γόνατο είναι άλλο. Άμα είναι κάκωση, γιατί δεν έκανε επέμβαση, ρε Χρήσανδε. Γιατί, ρε φίλε, η κάκωση στο γόνατο μου αφήνει 1-1,5 μήνα έξω. Λέω εγώ. Μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Σου λέω, αν δεν είναι 6, είναι 3. Εντάξει, άλλο 3, άλλο 6. Το ζήτημα τώρα είναι ότι όντως η ομάδα έχει μείνει γυμνή. Σε ορισμένες θέσεις έχει μείνει φοβερά γυμνή. Δηλαδή αν είχαμε ένα σεντερφόρ, καθαρό σεντερφόρ, θα κερδίζαμε χθες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Παίρνουμε τέτοιο. Παίρνουμε παίκτη, ναι, και επίσης έρχεται και ο Γιουνές είναι τραυματίας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται όπου τραυματίζεται παίκτης να παίρνει και έναν ακόμα να τον καλύψει. Όχι, εμείς τώρα κάθε τραυματισμός έχει σύγχυση 200 χιλιάρικα. Αυτό έλεγα χθες. Κάθε τραυματισμός σε εμάς είναι σύγχυση 200 χιλιάρικα. Και το οποίο παίρνει και να πάρει τώρα, δεν το πάρει για 6 μήνες.
Πάντως τα νέα για τον Κωνσταντινίδη είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Είναι αυτή τη μικρή ελπίδα που έχουμε. Το κάκωση μπορεί να είναι και να μην είναι και τίποτα, να είναι και μια εβδομάδα. Μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Μακάρι να παίξει και με την Ξάνθη. Ω, με την Ξάνθη δεν νομίζω. Με την Ξάνθη όχι ρε φίλε. Δεν προλαβαίνει. Δε, όχι μπορεί. Άμα το πάει με αγωγή μπορεί. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Άμα το θέλει, εξαρτάται από το τέτοιο. Εξαρτάται από το αν, είναι, αν θα πάει σε εγχείρηση ή όχι. Το ζήτημα είναι άλλο. Δεν είναι παίκτες. Είναι και οι παίκτες μάλλον. Το ζήτημα είναι ότι όλοι αρχίζουν και ξεβρακώνονται τώρα. Βλέπε Κρήτη, βλέπε Ξάνθη, βλέπω όλα τα υπόλοιπα. Όλοι αρχίζουν και ξεβρακώνονται από τώρα. Από 1,5 μήνα ως 8, λέει. Από 1,5 μήνα εκτός έως 8. Από 1,5-8, ανάλογα με το αν κάνει χείριση. Απλά με την, αν πάει συντηρητικά με θεραπευτική αγωγή, υπάρχει μετά το ρίσκο της υποτροπής. Είναι το τρίτη φορά μας στο γεπόδι. Δεύτερη. Ναι. Η τρίτη. Τρίτη. Έχει κάνει μία ακόμα νομίζω μόνο. Δύο. Είμαι να μην πέφτει. Δύο έκανε. Πάνω. Άρα βάζουμε. Μπορεί να ήταν η άλλη στο άλλο πόδι. Χάνει και ό,τι και, ό,τι και να είναι δυστυχώς είναι το τρίτο, αν θα είναι, θα είναι το χειρουργείο στο ίδιο πόδι. Όσοι ξέρουν μπάλα. Τέλος, θα δούμε. Ξέρω. Μακάρι να πάω να το ζήτημα δεν είναι να πάρουμε παίκτες. Το ζήτημα είναι να γίνει συνέντευξη τύπου γιατί πολύ μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο σφάλμα. Τι που έγινε, που θα γίνει. Όχι, που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όχι, το που θα γίνει αμάν. Να γίνει, να μιλήσει. Τώρα που τελείωσε με τα WANK, θα έρθει να πιάσει και τα ευρώ. Και να βγάλει Οπα. Και το μήνυμα. Μήνυμα. Και να μας δείξει τι του είπε. Αλήθεια είναι αυτό. Το ρώτησα. Ναι ρε φίλε. Το ρώτησα. Μου είπε. Ντροπή. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος στον πλανήτη Γη που θα ήξερε. Αλήθεια του Προέδρου να ξέρεις. Είναι καλά τον είπε τώρα. Τι τον είπε ρε είναι φίλε αλήθεια. Τώρα. Εντάξει. Είναι απαράδεκτο αυτά με τα τακούνια και αυτά που χρησιμοποιήσει στο μήνυμα είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν μπορεί, κολλείομαι για παραπάνω. Λοιπόν, αλλά κατά την άλλη, φίλε, δεν γίνεται να δίνουμε 200 χιλιάρικα επειδή αυτοί οι βλάχοι δεν μπορούν να κάνουν ένα γήπεδο σοβαρό. Εμείς πήγαμε, σκάσαμε μισό εκατομμύριο. Σωστό. Λείπασμα. Ήταν κάτι εκεί, φίλε, ήταν εκεί μετά, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί μετά το τέλος του αγώνα. Κάποιοι που ήταν εκεί έξω από το γήπεδο της Λάρισας. Που ήταν του γηπέδου, δεν είναι του γηπέδου, που λέγανε ότι δεν τους δίνουμε, δεν έχουμε λέει λείπασμα να βάλουμε, γι' αυτό γίνεται έτσι κτλ. Αλλά δεν αντιλήφθηκαν είναι του γηπέδου ή όχι. Είχαν και τον πρόεδρό του ρε φίλε να φυτρώσει λίγο παραπάνω, αλλά πού να έχουν λείπει. Είναι και περίεργη κατάσταση τώρα. Ο άλλος δεν το φτιάχνει το γήπεδο γιατί είναι το πιλαδάκι και δεν βάζει άλλα λεφτά. Θε να μου πει τώρα ότι το Χαριλάου δεν είναι του Καρυπηδί, τώρα στέχνη είναι. Εντάξει τώρα, βγάζει άκρη τώρα με τον Κούγια σε τέτοια θέματα. Μα δεν μπορώ να καταλάβω, δίνει λεφτά και δεν δίνει λεφτά να κάνει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι επίτηδες το αφήνει έτσι να γίνει, ακριβώς για να εκθέτει τον άλλον και να πάει σε μια διαδικασία κάποια στιγμή να μην τώρα πληρώνει. Ο Πιλαδάκης δάκρυσε που είναι έτσι το. Δάκρυσε, το δεν δάκρυσε, το δάνειο κάποιος πρέπει να το πληρώνει, φίλε. Και όταν υπάρχουν τράπεζες στη μέση, καταρχήν στις τράπεζες ανήκει το γήπεδο. Εμένα μου είπε πάντως ο Πολάρης ότι δεν δίνει λεφτά για το γήπεδο, εγώ τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, για να το λέει ο άνθρωπος. Ποιος δεν δίνει. Ο Κούγιας. Πώς δεν δίνει, ρε φίλε. Δίνει. Απλά δεν δίνει όσα λέει, πιστεύω. Ναι, ναι. Όπως να σου πω κάτι, δεν ξέρουμε κιόλας. Να είμαστε σωστοί. Ναι, αυτός λέει ότι δίνει 350 το χρόνο. Απλά να σου πω κάτι. Το ότι δίνει λεφτά και εγώ όταν νοικιάζω ένα σπίτι, τι το έχω μέσα, χούρι δηλαδή. Διαφορετικά να εντάξει. Να πούμε ένα ευχαριστώ. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι η σύμβαση, να είμαστε δίκαιοι. Δεν ξέρουμε αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να παρεμβαίνει ο ίδιος εκεί. Άρα να είμαστε δίκαιοι. Στον προπονητή της Λάρισας, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τον καλύτερο του παίχτη κύριον εκεί που είχε πάρει από τη Λαμία, YouTube. Πίτι, εντάξει, 38 χρονών είναι. Πού να παίξει αυτό εδώ το γήπεδο, Πίτι. Μπήκε μέσα μια σέντρα, έβγαλε λάθος. Άντε, φίλε. Κλείσε, πάνε φτιάξτε ένα λεωφορείο. Άντε. Άντε. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά να ντου σε κάνω άνετα. Ναι. Άνετα. Είμαι γρήγορος τώρα, φίλε. Παπαδόπουλε. Έλα, φιλάκι. Μη μου ξαναπεί μισό λεπτό εμένα. Πληρώσει. Άντε, bye. Έλα, ξέρω εγώ λοιπόν. Άντε, πες χορηγούς αύριο πάλι. Θα ευχαριστούμε τον Αβράμογλου. Αγίου Μήνα με Κατούνι, πλατεία εμπορίου. Θα τον βρείτε εκεί με όλα τα βότανα της φύσης. Χιλιάδες προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε. Ευχαριστούμε τον Mr. Gold Delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ.
Ευχαριστούμε και το Γιαννόπουλο. Πάτε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης. Κατερίνη, στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι και κάνετε σέρβις στο φορτηγό σας σε πολύ καλές τιμές. Και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια μπαρίστα, τουριστικά και πληροφορική και φυσικά Alter Ego, κορυφαία ανδρική ένδυση. Μπαίνετε στο alterego.gr και βλέπετε πού θα πάτε να ψωνίσετε και τι θα ψωνίσετε. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και εμείς θα πούμε και πάλι αύριο. Το Lab Out Tax βασικά θα είναι εδώ σαν εκπομπή. Η σύνθεση. Κάτσε να ανακοινωθεί η συνέντευξη, ρε φίλε. Αν ανακοινωθεί η συνέντευξη. Θα γυρίσουμε καταρχήν, ρε φίλε. Άμα αν τρει η ώρα είναι η συνέντευξη, θα γυρίσουμε. Άμα είναι τρει, εντάξει, προλαβαίνουμε. Άμα πάει πολύ όμω, κάνα δύο ώρακι. Πάλι θα γυρίσουμε. Μ' αρέσει ο πρώτο πληθυντικό. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο.